Πόσο χαίρομαι που έχω απέναντί μου Αναστασία. Αυτό το δροσερό μουτράκι με τις πέρλες, δεν φοράς σήμερα πέρλες. Με τα υπέροχα ακουστικά, είναι τα ακουστικά της παραπέμπουνε όπως είναι η οδηγή των αρμάτων Leopard στην παρέλαση. Που φαίνεται το κεφάλι και τεράστια ακουστικά, κανονικά, καζάνια, έτσι κάπως είναι η Αναστασία. Ενώ είναι τόσο υπέροχο μουτράκι, μάλλον τα ακουστικά αυτά που είναι κάπως άγρια, τονίζουνε και την μουτρακότητα του μουτρακίου της. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Αναστασία, κυρίες και κύριοι, γιατί αν με το ξεκίνημα δεν πενέψεις τον Παύλα την ηχολήπτη, ηχολήπτριά σου, θα πέσει στο στούντιο να σε πλακώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αναστασία, κλείσε. Κλείσε την μουσική μας. Κλείσε τη μουσική μας. Καλημερίζω Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, έλα λίγο, κάτσε άραξε. Άρα, αστέρι μου, παικταρά μου, κατάλαβα. Πήρε ταξί για τέτοια, 50 ευρώ. Να κάνει τέτοιο. Να ξέρει, όσο αργεί, ανεβαίνει η ταρήφα, να ξέρει είναι πιο πάνω. 20 λεπτά με το μηχανάκι. 20... Πρόλογο, σου 20 τέχει. Λεπτά με το μηχανάκι. 8 αυτοκίνητα είδα από την Όλγα μέχρι ναι, εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, αδέρφια. Προσέξτε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express στην πρώτη σωστή απάντηση. Προσέξτε, στην πρώτη σωστή. Πέντε για το παπά ο ΚΑΕΚ. Ωραία. Προσέξτε λιγάκι. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Την Κυριακή, έτσι, στάδιο Τούμπας. 5 εισιτήρια. Ούτε ένα ούτε τέσσερα. 5 ζωή να έχουν. Όσα τους βάλουν το 82. Προσέξτε τώρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Αμάν. Δεν θέλουμε ονοματεπώνυμό σας. Δηλαδή, FM κενό. Δίνεις την απάντηση για να κερδίζεις χρόνο. Ούτε όνομα, ούτε επίθετο όσου θέλουμε. Και το αποστέλει στο 54-5-26. Πέσανε 300 βεγγαλικά. Φύγανε 200 πυρσί. 30 μπουκάλια ρετσίνας και μπύρας. 800 κουτάκια μπύρας. 255.000 πλαστικά ποτήρια. Φτισίδια, ροχάλες, χαθήκανε μπλουζάκια, παπούτσια, έγινε ο ρημαγδός. Στην πόλη μας. Και όμως, ενώ την έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ... Μόνο ΠΑΟΚ. Κατά καιρούς, για ένα μπουκάλι ρετσίνα. Μόνο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για ένα μπουκάλι ρετσίνα έχει φάει 200.000 δραχμές πρόστιμο και μια αγωνιστική. Πάω Καλαμαριά στην Κρήτη. Μιλάμε για εξουθενωτική ποινή στον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Εξοντοτική είναι το σωστό, αλλά δεν πειράζει. Εξουθενωτική είπα, εξοντοτική. Η μόρφωσή σου είναι. Εδώ δεν θα πέσει ούτε ένα ευρώ τιμωρία. Ούτε μία αγωνιστική. Πού έγινε αυτό? Τσα! Εψέ στη Θεσσαλονίκη. FM και ενώ την απάντηση αποστολή στο 54526. Η πρώτη σωστή απάντηση κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαγωγής από τα Opticon Express. Πάμε. Μουσική. Μουσική. Α, περίμενε. Ποιο μουσική. Χα. Ποιο μουσική. Θα βάλεις. Θα ξεράσω ειλικρινά σου μιλάω. Αυτό το πράγμα δηλαδή αν είναι μόνο στη γη, έτσι να σε ρημονίζει. Και μου λέγανε μετά από 4 χρόνια πρέπει να ακούς μια φωνούλα. Και να ήταν αυτό. Στα 4 δευτερόλεπτα το κόβω. Προτιμώ τη σιωπή. Σιλάνς Μάριος, σιλάνς. Νικόλαος, μας και παραδυνιάζει μεσικά. Καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Λατρεμένε Νικόλα, καλή τύχη στην κλήρωση. Ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά επειδή είναι καβαλιώτης, στηρίζει και την ομάδα της πόλης του. Τόσο μα τόσο απλά. Κοϊβέρογλου. Δεν έχουμε μισή απάντηση. Πού έγινε ψε το βράδυ, γίνανε απίστευτα επεισόδια. Ήμουν εκεί. Δεν το λέω για πλάκα. Ήμουν εκεί, ήμουν μέσα. Δεν το λέω έτσι για υπερβολή για να κάνω τώρα τζόγο στην εκπομπή. Τι κάνει, μια. Και δεν θα τιμωρηθεί η έδρα. 800 πυρσί, 5.000 βεγγαλικά. Φύγανε ποτήρια, μπουκάλια, ρετσίνες, μπύρες, τσίπουρα. Έγινα χάλια. Εγώ δεν συμμετείχα, έγινα χάλια. Πήγα στο σπίτι, μύριζε το σπίτι οι ρετσίνες και τσίπουρα. Και δεν θα τιμωρηθεί η έδρα. Βέρα Χρουτσόφ. Ο ΠΑΟΚ για ένα μπουκαλάκι ρετσίνα. Έχει φάει 2 και 3 αγωνιστικές. Και λίγα δηλαδή, έβαλες. Έλος. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Μάρε Μαριούλη, άστο λίγο ακόμα ρε κορόιδο. Έκλεισε. Δώσε 2 γυαλιά ηλίου ρε φίλε. Πες κι άλλο ένα. Άλλο είναι από μένα. Άλλο είναι από μένα. Έχουμε κι άλλο. Κι άλλο. Έχουμε κι άλλο. Κι άλλο. Άντε να δούμε πού έγινε. Πάμε ρε Αναστασία, δώσε μουσικούλα. Γεια σου Μάριε, φίρμα του Ντεπό. Με προσβάλλεις 62. Με προσβάλλεις. Φίρμα του Ντεπό. Με περιορίζεις.
απλά στην πιο όμορφη συνοικία της πόλης. Μόνο εκεί είμαι φίρμα. Τέλος πάντων, δεκτό. Γεια σου, Μάριε, φίρμα του Ντεπό. Εδώ άλλο πάει η καλαμαριά πεζόδρομο. Ο, ξέρει... ο αρλεκίνο του Ντεπό. Τον ξέρει ένα άτομο. Και γιατί στον καθρέφτη και φιλιέται. Μου κάνει έτσι. Άρκησο, όντω, ναι. Είναι αμαρτία τώρα αυτό τώρα για 8 δευτερόλεπτα να μην κερδίσει, ρε φίλε. Όχι αυτό, από πάνω. Από πάνω, ναι, είναι αμαρτία τώρα. Γεια σου, Μάριε, φίρμα του Ντεπό. Ναι. Ακόμη θυμάμαι τις ατάκες σου όταν πηγαίναμε αγγλικά πιτσιρικάδες. Ποιος ή ποια είσαι 642. Είχε αγγλικά τότε. Από τότε το είχα. Ποιος ή ποια είσαι. Κρυφός χαλιό. Είχα μεγάλη πέραση στα κορίτσια στα αγγλικά, αν και ήμασταν στην τάξη μόνο αγόρια. Άιντε Αριάννα. Γεια σου Χρύσα, δεν φίλμα του Βαθύλακου. Α, όχι, αυτό είναι δικό μου. Μας τον τίτλο. Λιώμα γίνανε χθες οι Αριανοί. Για σένα λιώμα. Γίνομαι λιώμα. Τι μου ζήτησε Αριανός, μαχητής του μεροκάματο από την γειτονιά μου. Τι δηλαδή δουλεία κάνει. Θα πω στα παιδιά ποιος είναι. Ναι, πες, μαχητής, ναι. Μαχητής. Μου λέει Ασλαμά, τι? Έχουν πονέσει τα πόδια μου 5 ώρες για να ταΐσω την οικογένειά μου. Γιατί? Ζήτα ένα πράγμα τους παοξίδες. Άστο να παίζει, βάλε το στην Αμερική. Αναστασία, στην Αμερική. Να αποχωρήσουμε το πρωτάθλημα, μπας και βγει τρίτος. Άστο αυτό και έχει και το στην Αμερική. Να αποχωρήσουμε το πρωτάθλημα. Ένα πράγμα ζητάω λέει από τον Πάο, Ασλαμά, πέστε το πρωί, λέει εσύ, όχι ο Τσαλτίδης. Σπάσα τα δοκάρια. Όχι ο Τσαλτίδης. Η Ρεάλ της Βιωτίας. Από τον Πάο ζητάω να κόψει κανένα βαθμό από τον Ολυμπιακό για να πάρω εγώ. Το πρωτάθλημα! Λάβε σκλήπα είναι όλοι τους, ε! Το πρωτάθλημα! Φίλε, μούρλα, μούρλα! Έλα, σκύψε εδώ, ένα μπουλάντ! Το ένα είναι σέντρα σουτ, το άλλο είναι κεφαλιά. Ναι. Ναι, σπάσε το βιωτή. Πολύ καλή η βιωτή, φίλε. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Θα το δίνα κι εγώ. Έχει δίκιο, θα το δίνα κι εγώ. Γιατί είναι τηλεοπτικό. Για χιλιοστό δεν το βρίσκει. Έτσι που πάει ο φίλος μου, το που λένε μου ο Γιώργαρος, ο Δελιζήσης. Από... θα το έδινα κι εγώ. Μην το σκαλείς τώρα τηλεοπτικά. Θα το έδινα κι εγώ. Μέσα στον αγώνα. Πολύ καλός διαιτητής. Πολύ καλός διαιτητής. Τσαλτίδης, ο άνθρωπος που κατήργησε τα πέναλτι. Τελείωσε, φίλε. Δεν έδωσε κανένα πέναλτι φέτος. Του ΠΑΟΚ δεν είναι, του Λεβαδιακού δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Κατάλαβες. Θα έρθει η σειρά. Περίμενε. Περίμενε, θα έρθει η σειρά. Δεν το άκουσα. Δεν ακούστηκε καλά η ευνοούμενη. Κομποτιακή και εσύ. Περίμενε, ρε φίλε. Μεθαύριο έρχεται ο γούμενος του Στάμφορντ Μπριτζ. Έρχεται εδώ πέρα να τον υποδεχθεί ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαμίδης. Κατάλαβες. Έρχεται μεγάλη Τσέλσι, φίλε, για να παίξει το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το 388 παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Έχουμε κίτρινα γλέντια σήμερα. Όταν εσύ έχει 106-75. Θα πέφτε, έλεγε. Ποιο θα πέφτε. Εγώ. Άπεφτες, έτσι λέγατε. Το έχει πει, το έχει πει. Όχι εσύ, όχι εσύ. Όχι πολύ παόξι. Κάποιος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εδώ μέσα έλεγε να τους λες. Κάτσε ρε, τρία μάτς παίξατε. Ρε, μου θυμίζετε όπως το 88, ρε, όπως το 88 που κερδίσατε και την ΑΕΚ 1-0 και στα τρίκαλα που ξέρεις τι είχε γίνει εκεί πέρα. Πάντα πρώτες τρεις-τέσσερις αγωνιστικές καλούτσικα πήγαιναν. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Εκεί, τέταρτη αγωνιστική, τέλος. Κάποιος ρεπόρτερ. Καλά. Κάποιος ρεπόρτερ του ΠΑΟ και εδώ μέσα, Χρύσανθε, μου έλεγε από τον Ιούνιο θα τους λες. Καλημέρα, του χρόνου τρεις πέφτουνε. Καλημέρα, του χρόνου τρεις πέφτουνε. Κάποιος ρεπόρτερ του ΠΑΟ και εδώ μέσα τα έλεγε. Έρχεται ο Κλάους. Έχουμε γλέντια, ήδη έχουμε τις δύο σωστές απαντήσεις. Έρχεται, καλά λέει ο Παναγιώτης. Και δεν είναι τυχαίο, ο νικητής ο ένας είναι Αριανός, είναι ο 887, ο οποίος λέει. Όποιος δεν ήταν χθες στο θέατρο γης, δεν ξέρει και δεν θα μάθει ποτέ πώς πετάνε τα τσίπουρα στον αέρα. Πεχλιβάνικες καλημέρες. Στον αέρα πεχλιβάνι, αυτό που έγινε δεν λέγεται. Τεράστια βραδιά χθες. Δεν ήθελα να πάω. Με πήγαν σηκωτό, ειλικρινά. Θανάση ακούω από την πρώτη μέρα που βγήκε. Και σηκωτός έφυγες. Και κάποιοι με λέγανε Βλάχο και Τσέλιγκα. Τεράστιος Θανάσης. Τεράστιος Θανάσης. Που κρατάει ζωντανή και εμπλουτίζει την παράδοσή μας. Ένα τεράστιο μπράβο στον Θανάση Παπακοσταντίνου. Αγγελάκα, κάτσε πίσω, βλέπε και μάθαινε. Αγγελάκα. Φίλε, η επίθεση στον Αγγελάκα τελευταίο χρόνο μιλάμε σχεδόν το μισή. Αφού μου διέλυσε στις τρύπες. Δηλαδή, μόνο και αγγελάκα. Κάτσε, γράφε κανένα στιχάκι και μάθαινε τι σημαίνει μουσική και πώς εμπλουτίζεται η μουσική μας παράδοση. Πάλι επιλεκτικό. Γεια σου, λέει. Εκεί πέρα όμως το διέλυε ο άλλος, τα τέτοια, τα μωρά στη φωτιά. Καλώς έγινε μετά, ε. Έχετε διέλυε. Ο 0-0 κέρδισε, έτσι. Κάτω τα χέρια τον Παυλίδη. Και επειδή. Θα τα βγάλουμε όλα. Η συνεισφορά ήταν τεράστια δική μου, από 25 βουλάκια θα τα πάρω μαζί. Δώσε λίγο Αναστασία για να διαβάσουμε και τον άλλο νικητή. Ο πρώτος για τα γυαλιά είναι ο 887, έτσι. Ο Αριανός 887, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express.
Με διαφορά ενός δευτερολέπτου πραγματικά, καλά λέει ο Παπ. Είναι αμαρτία. Ούτε ενός, κλασμάτων είναι στην ουσία. Άρα. Κερδίζει και ο 0-0-0. Σε λίγο το μήνυμά του. Επαναλαμβάνουμε, 5 εισιτήρια ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Έτσι, ούτε ένα ούτε τέσσερα. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, οπωσδήποτε. Δίπλα ΠΑΟ, αποστολή στο 54-526. Μετά να σου πω κάτι για το μάλαμα στο διάλειμμα. Σήμερα, δεν είναι για τον αέρα. Ναι, σήμερα στις 6 ώρα, συγκέντρωση και πορεία αντιφασιστική στη μνήμη του Παύλου του Φίσα. Έτσι. Σαν σήμερα, 5 χρόνια πριν, οι φασίστες μαχαίρωσαν. Τον Παύλο τον Φίσα, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Τον άλλο στις τον κάνανε, το σπάσα μου. Έχει γίνει σύμβολο του αγώνα, εννοείται. Και το μήνυμα πιο πολύ θα το πάρουν αυτοί οι απλοί πολίτες και άνθρωποι που με την ψήφο τους οπλίζουν χέρια δολοφόνων. Σήμερα στις 6 ώρα η συγκέντρωση στην Καμάρα, αν θυμάμαι καλά. Και στη συνέχεια πορεία στο κέντρο της πόλης. Το θέμα δεν είναι πορείες συγκεντρώσεις. Κάθε μέρα να θυμόμαστε τους λαμπράκιδες και τους φύσες αυτής της γης, όλης της γης. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πραγματικά χθες έχει μεγάλο, πολύ σημασία αυτό. Τα τσίπουρα λέει πως πετάνε στον αέρα. Αυτό που έγινε εψέ το βράδυ στο θέατρο της γης δεν υπάρχει. Δηλαδή ξεκίνησα να μετράω και κάποια στιγμή σταμάτησα. Αυτά που τα δίνω απ' έξω. Όχι ρε Παναγιώτη, έλεγε. Τι? Τα πήγω, τα είχε μαζί. Πώς συνονήθηκαν, φίλε. Πυρσούι, πυρσίβε, καλή. Ο καθένα μόνο, ναι. Και 20.000 στο καφτατζόγλιο. Και έτσι μαζί το θέατρο γη. 14.000. Σακισλόγλου. Έτσι είπε στην αίρα. Στημένα από το Σακισλόγλου. Ετοίμασε το άλλο κομμάτι για να δει ο Τσαλτίδης πώς μπαίνει ο Ασλαμάς. Το άλλο το κομμάτι, η Αναστασία. Μόνο το μήνα του 001 να διαβάσουμε. Σταμάτα το λίγο, σταμάτα το Κωνσταντινάκη, σταμάτα το λίγο. Καλημέρα στον Ταμάρι με Παπακοσταντίνου Μάλαμα. Το δεύτερο ζευγάρι γυαλιά Ηλίου είναι για σένα, γιατί είναι πάρα πολύ άδικο για μισό κλάσμα στην ουσία να μην πάρει τα γυαλιά. 8-8-7 το Αριανάκι, 0-0-0, μπορεί και να είναι Αριανός, δεν ξέρω, είναι Αριανού. Να είσαι καλά. Και οι δύο καβατζώνονται γυαλιά. Μετά την εκπομπή θα μιλήσει με εσάς η Μαριλίζ. Λοιπόν, μου ζήτησε χθες το βράδυ στον Μάλαμα, Αριανός, μαχητής της ζωής, ο οποίος δουλεύει σε επιχείρηση στη γειτονιά μου. Δεν ήταν στον Άρη, ήταν στο Μάλαμα. Με ροκάματο, φίλε. Μπορεί να πήγε πρώτο ημίχρονο άνθρωπος. Μεγαλώνει τρία παιδιά, νομίζω, δύο-τρία παιδιά. Παπαδόπουλα. Έλα, ακούω, ναι. Πήγε στο Χαριλάου και πήγε στο Μάλαμα. Εντάξει, αν δουλεύει, φίλε, ο άλλος τι να κάνει. Δούλευε, ρε! Πουλάει ο άνθρωπος. Δύο-τρία παιδιά, σαν και σένα. Τα παίρνει από πέντε μεριές. Και σου δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα επιδόματα. Αυτό γράφτηκε τώρα. Θα τα ακούσει κάποιο, θα ξέρει τώρα. Τα επιδόματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε μια χαρά. Κοινωνική πολιτική. Και εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάτε εκεί που πρέπει. Καθόλου δεξιός. Με good line. Πάρα αυτή η διαλυδίκα τελείωσε. Απρόπως πέρασε το κύπελο, φίλε. Και στα πέναλτι κιόλας. Ενώ το έχεις πει στο περίπτερο, κοίταξε το περίπτερο. Και πέρασε και στα πέναλτι, φοβερό. Λοιπόν, θα πω στον Παναγιώτη και στον Χρύσανθο που δουλεύει το παλικάρι. Μου λέει να είναι καλά και το αφεντικό μου. Μεγάλη ψυχή. Μ' άφησε να έρθω να κάνω και περοκάματο εδώ. 15 χρόνια δουλεύω, λέει η Μάρη εδώ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ένα πράγμα ζητώ. Το ποταμό, βάλε, Αναστασία, τον ποταμό. Κοίτα τον ποταμό. Να πάμε έτσι στο διάλειμμα. 15 χρόνια δουλεύω εδώ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πες το, λέει στην εκπομπή. Ένα πράγμα ζητά από τον ΠΑΟΚ. Να κόψει κανένα βαθμό από τον Ολυμπιακό για να πάρω το πρωτάθλημα. Συμφωνείς ή διαφωνείς εσύ που μας ακούς? Λοιπόν, είναι επίγον λόγος να πάμε τώρα στο διάλειμμα με ένα βασικό θέμα. Όποιος θέλει σχολιάζει την σαββατιάτικη εμφάνιση, εννοούμε το outfit του ΠΑΟΚ, φανέλα, shorts και κάλτσες. Καταρχάς, με μία λέξη, τι χρώμα είχε η φανέλα του ΠΑΟΚ, με μία λέξη, όχι περιγραφικά, και τι χρώμα οι κάλτσες. Κάλτσα. Γιατί για αυτούς που βλέπουν δεν ήταν το ίδιο, άλλο φανέλα και shorts και άλλο είχε η κάλτσα, με μία λέξη. Και όποιος θέλει σχολιάζει εντυπώσεις, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, αν του άρεσε κτλ. Ο Καρέλης νομίζω ότι βγήκε από σύριαλ. Τι μάλλον είναι αυτό, άρεσε. Πηγαίνουμε σε break. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ την Κυριακή, στάδιο Τούμπας. Να ενημερώσουμε, ναι. Το 048 μόνο, δεν λέω Κακομοίρης, ναι. Θα πάμε. Πεθαίνει άλλη. Στη θύρα 7 δεν είναι εισιτήρια. Θύρα 8. Δεν ξέρω, φίλε. Sorry, δεν ξέρω. Ποιος το λέει? Ρωτάει ρε, ο άνθρωπος, κέρδισε χθες. Είμαι από Βέρεια, ναι. Και θα ήθελα να πάω με τον γιο μου στην αγαπημένη μας ομάδα. Σε ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία σε εμάς τα παιδιά μας να συζητήσουμε τις στιγμές και να στείλουμε το δωμάτιο της καρδιάς μας. Εύχομαι να έχετε μια καλημέρα. Sorry, πάμε break. Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο, γίνεται χαμός.
και καταφθάνουν άπειρα μηνύματα για το πάω κάγκ για τα εισιτήρια. Μακελιό. Και ενώ παίζουμε κίτρινο ποταμό. Αναστασία, βάλε κίτρινο ποταμό, έτσι θα πάμε. Η μέρα μυρίζει Άρη, η εβδομάδα μυρίζει Άρη. Sorry που το λέω, δεν είμαι Αριανός, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τζίνο, λατρεμένος και Yellow River το ξεπατικώσανε οι Άγγλοι. Το αυθεντικό είναι αυτό που ακούτε. Το κίτρινος ποταμός. Και το ξεπατικώσανε οι Εγγλέζοι, οι κλέφτες. Κλέβουν τον ελληνικό πολιτισμό μας, ναι, ναι. Όλα τα λεφτά είναι το Yellow River. Yellow River. Το κίτρινο ποταμό. Αυτό είναι το αυθεντικό κίτρινος ποταμός. Και το κλέψανε οι Εγγλέζοι, έτσι. Η ημέρα, είπαμε, και η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Άρη. Και όποιος θέλει σχολιάζει τον πολιτή μπύρας και ρετσίνας σε το βράδυ στο θέατρο Γης που ζήτησε από τον ΠΑΟΚ να κόψει κανένα βαθμό από τον Ολυμπιακό για να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης. Πέντε εισιτήρια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφει ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, αποστολή στο 54-526. Δηλαδή, χρωστάμε. Ναι. Και χι. Τι γύρε, τι γύρε. Τι γύρε. Ναι. Ποιο ήταν αυτό. Ξεφεύγω και από την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Και από τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Παναγιώτη, ανέβα λίγο να φύγουν δύο μηνύματα. Θα στείλεις όπως θες. Θα στείλεις κανένα διαιτητή από την Ήπειρο. Πάλι. Πού είμαστε, καλά είμαστε. Πολύ καλά. Εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Χθες κέρδισε εισιτήριο. Παναγιώτη, βγάλ' το από τα ουτουλάδι. Εντάξει, το βγάζω μισό λεπτάκι. Είσαι μορφή. Τώρα θα το πάω προς τα κάτω. Ορίστε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μάριε λέει, θα σου δώσω ένα κλου για τα αγγλικά. Πανσεραϊκάρα. Καλή εκπομπή. Πασαραϊκάρα, ρε, εσύ, δηλαδή δεν θέλω να πάω να θυμηθώ, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα, δεν, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε φέρω. Όχι, άστα εκεί τα μηνύματα. Άστα και λίγο, δεν λοιπόν, γιατί ο Μάριος είναι πολύ καλός. Και οι δύο καθυστερημένοι. Εδώ τα άφησα τα μηνύματα. Εδώ σου βάλα να βλέπεις τέτοιο, να βλέπεις site. Να διαβάζει, να μην διαβάζει. Εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι θα πάρει τα μηνύματα όταν θα πάρει εδώ. Λέει έχουμε μια μούρλα με τα μηνύματα. Να ξέρει. Υπολογιστέ για να είναι στα μούτρα του Μάριου. Αυτή τηλεόραση, ρε. Α, υπολογιστή είναι. Καλημέρα, παιδιά. Χθες κέρδισε εισιτήριο για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι εύκολο να μου πείτε σε ποια θύρα είναι. Θύρα 7. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν είναι εύκολο, αλλά. Θύρα 7. Έτσι. Η Ελευθερία λέει: είμαι από Βέρεια, το διαβάσαμε αυτό κτλ. Στηρίζουμε έμπρωτα μάτια της καρδιάς μας. Σας εύχομαι μια όμορφη καλημέρα. Ελευθερία, να είσαι καλά. Φιλιά στην πανέμορφη Βέρεια. Αν μπορέσεις, στείλε σε μένα κανένα κομμάτι ρεβανί του Χουχλιούρου. Να είσαι καλά. Ο 048, όχι, αυτή είναι η Ελευθερία. Ο 441. Μάριο, ξεκόλα με τον Αγγελάκα. Μην τα ισοπεδώνεις έτσι τα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Καμιά γκόμενα σου έχει φάει. Καλά να ζει. Ο Αγγελάκα θα φάει γκόμενα από μένα. Ναι, ρε, δι. Σε έχω ψηλά και μη κομπλεξικό άνθρωπο. Απορώ πως τα λες αυτά. Όντως, 441 συμφωνώ, Μάρι, μαζί του. Άκου να σου πω. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Άκου να σου πω για τον Αγγελάκα. Σε όσους το έχω πει έχουν συμφωνήσει όλοι. Μότερα πρόσκληση και δεν τον έδωσε. Όσοι. Κάνω. 100 φορές έχω δώσει. Ναι. Άκου να σου πω, φίλε. Σχεδόν το μισείς πλέον. Άκου. Ο Αγγελάκας είναι υπερυπερτιμημένος ως προς τι. Είναι ο Γιάννης Ρίτσος των 90's. Μέχρι εκεί. Δεν είναι μουσικός. Μου διαλύει τις τρύπες ενώ οι άλλοι τέσσερις δεν το θέλουν με τίποτα. Οι άλλοι τέσσερις δεν το θέλουν με τίποτα. Διαλύει τις τρύπες και ό,τι κάνει είναι ξεπατήκομαι με άλλους μουσικούς μαζί. Με μουσικούς που του γράφουν μουσική και αυτό που κάνει ειδικά τελευταία τριετία είναι κακέκτυπο του Θανάση και του Κουμπιού και των Ενπλό. Πολύ απλά, επειδή έχω μεγαλώσει με αυτά. Και τι άλλο, στα live του περιμένει ο κόσμος κανένα κομμάτι τρύπες για να χτυπηθεί. Παλιό. Και το πιο μεγάλο χτύπημα γίνεται στα κομμάτια τρύπες. Καλημέρα και καλή τύχη. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή τύχη. Χαίρομαι πολύ. Διαλύω τις τρύπες. Αλλά στα live μου περιμένω να γίνει χαμός με τις τρύπες. Μαρίε. Sorry, δεν θα πάρω. Μέσα στη νύχτα, στη νύχτα των άλλων ήταν το CD. Ναι. Ο δίσκος. Ναι. Τα τραγούδια ποιος τα έχει γράψει. Τα τραγούδια στις τρύπες, ναι, είναι η μουσική 95%, ναι, από όλους τους άλλους. Κυρίως τον Γιώργο Καρά και τον Πάπη τον Παπαδόπουλο. Και η στίχη. Γιώργο Καρά και Παπαδόπουλο. Η στίχη είναι του Γιάννη Αγγελάκα. Αγγελάκας. Υποκλίνομαι. Τεράστιος ποιητής. Τεράστιος ποιητής. Ο Γιάννης Ρίτσος των 90's. Ναι, αλλά εσύ τώρα τον συνέχεια όμως είσαι εναντίον με το τελευταίο. Ναι, στο εξήγησε το γιατί, στο τριμερίωσα. Το κατάλαβε 441. Εγώ πάντως μαζί σου με 441. Αυτό που κάνει, ναι, τον λατρεύω, τον πρωτοείδα τον Γιάννη και σαν την Τζέι πήγαινα στο Μπερλίν. Τον πρωτοείδα με τις τρύπες, ακόμα δεν είχαν όνομα. Ωραία, θυμάσαι που φεύγαν κουβάδες. Με αυτό που κάνει τελευταία πενταετία, ωραία, δεν μου λέει απολύτως τίποτα.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τον Αγγελάκα. Ναι. Πέμπτη, αν και μία είναι η μεγάλη ομάδα στο νησί, Manchester United, Αθηνά, από κυτρινό μαύρο ελευθέριο. Ρε, Αθηνά δηλαδή και Manchester United και Κορδελιό και Άρης, δηλαδή, Κορδελιό, μας τα έχεις κάνει. Άρης και United, κάτι λείπει όμως. Τι πράγμα είναι αυτό. Κατέβα λίγο, Παναγιώτη, κατέβα λίγο. Συγγνώμη, διάβασα. Το... Κατέβα λίγο. Της Αθηνάς. Την καλημέρα μου. Μήπως είμαστε η μοναδική ομάδα που έκανε σχεδόν sold out με ομάδα όχι τόσο εμπορική για τον Άρη, λέει. Συμπαθώ Chelsea και εύχομαι καλή επιτυχία για την Πέμπτη. Αν και μία είναι η μεγάλη ομάδα στο νησί, Manchester United. Αθηνά, θα μεταφέρω από κοντά τις ευχές σου στην αποστολή της Chelsea, ναι, γιατί θα είμαι στο ξενοδοχείο. Θυμάσαι μάτς του ΠΑΟΚ Δευτέρα κόντρα στο Λεβαδιακό, χωρίς να κρίνεται κάτι με, τέτοιο, με τόσο κόσμο. Με χιόνια. Δεκέμβρη του 88, του 89. Παπαριάλη. Όταν μιλάμε χιόνια, χιόνια, όχι αστεία. Παπαριάλη. 2-2. Πάω και βάλε. Πόσο κόσμο είναι. 10.000. Με χιόνια, ε! Χιόνια, τόσο κόσμο χιόνι. Ήταν χθε. Τι? Τι? Τόσο κόσμο ήταν χθε. Πόσο είχε χθε. Εντάξει, δεν σου είπα ότι είχε 10, ρε φίλε. Δεν σου είπα ότι είχε 10, αλλά σου λέω αναλογικά να το πάρει. Τα ακούσαμε κι αυτοί. Τα ακούσαμε κι αυτοί. Έκανε καλή. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Αν θυμάμαι. Χωρίς κανένα διακύβευμα. Την τελευταία 20ετία. Ναι. Να το βάλω. Γιατί άλλο το ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι παιχνίδια Δευτέρα. Πριν το 90. Ναι. Άλλο πλέον το ποδόσφαιρο. Ναι. Και. Ναι. Τόσο κόσμο. Δευτέρα. Ναι. Τόσο κόσμο. Και με ΕΡΤ. Μπράβο. Έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν έχει μαζέψει τόσο κόσμο. Έλα ρε Χρυσάνθη τώρα. Υπάρχει δίψα όμως. Κάτσε λίγο. Αυτό είναι. Υπάρχει δίψα τώρα. 4 χρόνια έχει να παίξει αλφαθρική. Δεν με τρελάνει τώρα, φίλε. Το ίδιο είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα, όχι, μεθαύριο με την Λόκερεν, εγώ σου λέω. Πες ότι μεθαύριο με την Τζέλσι, μπουκάρει ο κόσμος μέσα, τρώγει 10 χρόνια τιμωρία πάω. Και παίζει καλό, μετά από 10 χρόνια καλό, Ευρώπη ωραία, με την Λόκερεν και έχει 30.000 κόσμο. Θα γυρίσω και σου πω, καλά ρε, υπήρχε περίπτωση με την Λόκερεν να έχει 30.000 κόσμο. Κατάλαβες. Δίψα λοιπόν. Υπάρχει δίψα, δεν δίψα, υπάρχει. Δίψα λοιπόν, ναι? Έφερε τον κόσμο στο γήπεδο. Μπράβο, ναι. Άρα τα προηγούμενα χρόνια που ήμουνα στη Γ και στη Β, δεν ήμουν ανύπαρκτο. Ήμουν κοιμισμένο. Υπήρχε ο Άρης. Ρε εσύ τώρα, τι προσπαθείς να με πεις, προσπαθείς να με πεις αν ο Άρης έχει κόσμο ή όχι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Πήγαινε αναλογικά, Μάρια. Θέλω σ' άλλους όλους τους Αριανούς και τους Ερακλητές. Σε αυτό που λες για την ΕΡΤ1, εγώ θέλω να είμαι δίκιος, έχεις δίκιο, οκ. Όταν με τη δόξα δράμας έχω 15.000 ή με το βίζαντα κοκκινοχώμα. Μα δεν σου στέρισε κανείς το δικαίωμα να πεις ότι έχω κόσμο, ρε φίλε. Είχες 5 στη γάμα με το βίζαντα. Ποιος το λέει. 4 χρόνια. Η ανύπαρκτη, μια ομάδα, μια πόλη, δεν υπάρχεται πουθενάδες, ναι. Τέτοια. Στα αυτά, σχολεία, ναι. Στα σχολεία, ένα παιδί στα 10. Δεν υπάρχεται ένα παιδί στα 10, τέτοια. Κοίταξε αυτό, αυτό δεν το δεις μετά 15 χρόνια. Σε αυτό έχει δίκιο. Φίλε, μετά, δεν το δεις σήμερα και αύριο. Και σου λέει στο δημοτικό ότι σήμερα. Και χθες, ναι. Επειδή το δείχνει η ΕΡΤ, είχε πιτσιρίκια. Είχε πάρα πολλά πιτσιρίκια. Και χθες έκανα κόσμο. Τα είδαμε κιόλας. Κάνεις κόσμο. Κάνεις κόσμο για την ΕΡΤ. Και πολύ σωστή επιλογή η δημόσια τηλεόραση αυτό. Ο Άρης δεν είχε τόσο κόσμο. Με τη Γιαγκελόνια στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό σου λέει και στα λόγια μου. Ναι, ρε φίλε. Γιατί τότε έπαιζε Ευρώπη και τώρα υπάρχει η εθνική. Κατάλαβε. Δηλαδή ο Ηρακλής αν ανέβει. Αν δεν ανέβει τη κατηγορία και ανέβει μετά από 5 χρόνια και παίξει πρώτη αγωνιστική και υπάρχει ρε παιδί μου στου Σπύρου κτλ. Και παίξει πρώτη αγωνιστική Ηρακλής Πανιόνιος. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει 12-14-15.000 κόσμο. Είναι καθολική αποδοχή ο Καρυπίδη. Γιατί όταν δεν γέμιζε το γήπεδο με Καρυπίδη, λέγανε όσοι θέλαν να πλήξουν τον Καρυπίδη. Η απουσία του κόσμου από το γήπεδο είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση. Τώρα δηλαδή τι είναι ο τέλειος. Γιατί κοίτασε εμένα. Γιατί είσαι στον οριζοντά μου. Άμα με έχεις τη μέση πρέπει να κοιτάω εσένα. Πώς το, το έδεσαι. Γιατί είσαι στον οριζοντά μου. Άρα φίλε τι νομικός. Είσαι πάρα πολύ καλή ψυχή. Αλλά φίλε σε συγχαίρω όταν μιλάω για πάω κάτι να ξέρεις. Δεν θέλω δηλαδή. Ναι μην το χαϊδεύεις όμως. Όχι. Γιατί η διατροφολόγος. Ή ο τέτοιος του Παπαδόπουλου. Θα έχει θέματα να ξέρει αυτό. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Θέλει διατροφολόγο. Πρόσεχε τι λες. Θα σε πάω στη Σοφία. Σοφάκι. Σοφάκι. Γιόρταζε κιόλα. Τα χρόνια πολλά. Α, ναι, Σοφία, χρόνια πολλά. Σοφία. Κορυφαία. Αφού γιόρταζε τον Πασχάλη. Μήνυμα του 0-0-0 επανέρχεται ρε Ασλαμά με κινητό 0-0-0. Σου μοιάζω για αριανό. Γιατί δεν πειράζει. Γιατί δεν κατάλαβα. Αν ήταν 0-0-1, τι θα γίνει. Δηλαδή τι είσαι, πράκτορα, τι είσαι, δεν κατάλαβα. Βάλε με για εισιτήριο με του χάρτινου, λέει ο 0-0-0. Σε βάζω. Για την ΑΕΚ δίνουμε. Πάω κάτω. Ναι, ρε, ΑΕΚ, ρε, άντε κάτι που δεν καταλαβαίνει. Επανέρχεται η Αθηνά, την οποία λατρεύω κάθε μέρα και περισσότερο, σε σημείο που πρέπει να ανησυχεί ο σύζυγός της. Πιο εύκολα βρίσκεις πετρέλαιο στην αυλή σου, ναι, ναι, παρά να περιμένεις ο ΠΑΟΚ να κόψει βαθμούς από Ολυμπιακό για να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα να του δώσει βαθμούς Αθηνά. Σε λατρεύω για σένα, κίτρινος ποταμός.
Καλημέρα σας. Μάρια, είσαι κορυφή στο να βάζεις ζυζάνια για να μαλώνουν οι άλλοι δύο. Σε αγαπάω, λέει ο 503. Ναι. Το θέμα είναι να μ' αγαπούσες και να ήσουν η 503. Πολά και δικά. Εγώ σ' αγαπάω. Πάω, πάω, πάω. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, φίλοι ακροατές. Σε λίγο μπορεί να έχουμε και άλλο κουίζ για γυαλιά ηλίου. Φύγαν και τα δύο, γιατί απάντησαν πολύ γρήγορα γατόνια ακροατές. Ο ένας Αριανός, ο άλλος ΠΑΟΚΤΣΙΣ, από ό,τι διαπιστώσαμε. Και το χαιρόμαστε αυτό να μοιράζονται ένας και ένας, έτσι. Στο κουίζ για το που έγινε ρημαδιό χθες το εψέτο βράδυ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Απίστευτες εικόνες στο θέατρο Γης και πραγματικό αδιαχώρητο. Κρεμόταν κόσμος από τα βράχια. Συγγνώμη, πώς εννοήθηκαν, φίλε, και με 300 πυρσούς. Ο καθένας έκανε ό,τι θέλει, δεν είναι, τι λες. Έχεις πάει σε συναυλία που έχεις δει πάνω από 15. Βέβαια. Συγγνώμη, τώρα θα υπάρχει τιμωρία. Τι? Θα τιμωρηθεί το θέατρο Γης. Και κλεισμένο το θυρών Μάλαμα. Θα τιμωρηθεί. Πάμε άλλο θεματάκι. Βαθιά υπόκληση στον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Συγγνώμη, είδε το μάτς. Το είδα όλο. Με προσοχή όλο. Τι? Με προσβάλλει. Ο οποίος, λέει. Μέχρι και τις δηλώσεις των προπονητών. Μάλαμα, και μετά. Είσαι κοροϊδεύεις. Φτιάξτε κανένα πυλώνα εκεί, τα φώτα. Πάνω που, πάνω που πιέζει ο Λεβαδιακός στο παγόνι. Μπράβο στο Λεβαδιακό. Μπράβο στο Λεβαδιακό. Πολύ καλή ομάδα. Τον αδικεί το ότι δεν έχει ένα γκολ και θα μπορούσε να είναι και εσύ. Δίνει τον μπουφα πέναλτι, βέβαια. Θα μπορούσε να είναι και εσύ. Ο Άρης περίμενε να πούμε και δύο σοβαρά πράγματα. Ναι. Να πω μόνο εγώ αυτό για να κερδίσει χρόνο και μετά σε ακούμε την ησυχία. Δημήτρης Μπουγιατζής, για πολλωστή φορά, παλικάρι μου, υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου. Δεν είσαι για Θεσσαλονίκη. Τεράστια περιγραφή. Μπράβο, ρε Δημήτρη. 800 στοιχεία για κάθε ποδοσφαιριστή και των δύο συλλόγων. Σήμαρο πληροφοριών. Και οι λατρεμένες μου άχρησες πληροφορίες. Ναι. Ονόματα. Όπως... Γιατί επέλεξαν εθνική ομάδα αυτή, γιατί εκείνη. Μάθαμε για τη δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Άντε, μπράβο, Δημήτρη. Αλλά. 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 Αμά τώρα. Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Μπήκε τώρα. Τώρα μπήκε, όταν η Αγγλία. Μπήκε ο Διαργιανός μέσα του. Όταν η Αγγλία. Που έχει. Η Αγγλία, όχι η Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Η Αγγλία. Τι. Με πληθυσμό 50 εκατομμύρια που οι 45 είναι άρρωστοι με το ποδόσφαιρο. Έχει γεννήσει το άθλημα μαζί με τη Σκωτία. Η κάθε ομάδα της Championship έχει ευρωπαϊκό τίτλο. Και η κάθε ομάδα τρίτης, τέταρτης κατηγορίας έχει League Cup και κύπελο. Και έχει τους Big Five. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να έχει Big Five. Five. Έβαλε και τον Ηρακλή μέσα. Σ' αγαπώ, Δημήτρη, σε λατρεύω. Σε προσκυνώ. Αλλά Big Five η Ελλάδα. Big Five και η Αγγλία, δηλαδή και η Αλβανία να μου έρθει αύριο με Big Six. Σωστά. Ενώ είναι, έτσι. Η Ελλάδα είναι Big Two. Ούτε, πάω και το Ολυμπιακό. Ούτε μπράβο. Big Four έχει η Ελλάδα. Έχει το πολύ πολύ Big Three. Ναι, το πολύ πολύ Big Three. Τραγούδα θεατρίνε. Αγαπημένε, θεατρίνο είσαι εκεί στο, στην Καλαμαριά σου. Όχι, αγόρι μου, μου ήρθε το τραγούδι. Δεν και κατάλαβα. Γελάνε μαζί σου τρεις αλκοολικοί. Τραγούδα. Και προλαβαίνει ο διπλανός μου Τσαλτίδης και λέει ναι. Παοκτσάκι είναι αυτός. Και μιλάει για Big Five. Τέτοιο παοκτσάκι είναι. Ο Μπουγιατζής ο Δημήτρης. Διάβασε τη λέω 503. Ναι, αλλά μας πήρε ο ύπνος ρε Μάρι με τη μετάδοση. Απλά τραγικός. Δεν έχει ρυθμό. Πρέπει να το διορθώσει αυτό. Το διορθώσει. Ως τραγικός. Να του δώσουμε. Αυτές τις αμαρτιών. Απίστευτες πληροφορίες. Ο Δημήτρης είναι ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Το λατρεύω. Ναι. Το λατρεύω. Απλά στο γκολ φωνάζεις λίγο παραπάνω. Γιατί να φωνάξεις παραπάνω. Και το 2-0. Να σου πω κάτι. Και στους δύο το ίδιο. Το ίδιο είναι πάντα. Ισορροπημένος είναι. Ναι. Στα γκολ ναι. Δεν έχει αυτό που είχε ο Πρίντεζες. Να πούμε ότι ο ρεπορτάζ έκανε ο Τάσος Πακλατζής. Λοιπόν, λέγει. Αυτό που κάνει την περιγραφή. Βάζει γκολ. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν. Καλημέρα, Τάσος. Εγώ δεν είπα να φωνάξω όπως φωνάξω εγώ που είμαι σε τοπικό ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Αλλά κάνει το 2-0. Είναι αυτό που λέει. Δεν έχει ένταση. Και το 2-0. Ναι. Καλά, δεν είπε και έτσι το παιδί τώρα, μην το κάνεις. Θέλω να το βάλω να ακούσω, ρε φίλε. Τώρα. Άντε, βάλω, βρες το. Να σου πω. Ψάχνει να βρει τσαπίδι. Είναι όμως ελεηνό να ακούς συνέχεια από ρεπόρτερ που κάνουν περιγραφή αγώνων. Γκολ, 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 γκολ. Μην το κάνεις, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα δίνεις τη ιδιοσυγκρασία του Έλληνα αυτό το πράγμα. Σπορτκάστ, ρε φίλε. Σπορτκάστ, ναι. Αυτό είναι ρε φίλε, ξέρεις, είναι Λατινική Αμερική τα λοιπά. Okay. Μην πας να το κλέψεις και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και να δείξεις ότι και καλά, τι χαρά είναι αυτή που έχεις για τον γκολ. Κάνε το με διαφορετικό τρόπο. Έχει το δικό σου τρόπο.
Άντε, περιμένουν τον. Πώς τον είπες, Μπακλατζή, πώς τον είπες, Μπουγιατζή. Όχι, Δημήτρη Μπουγιατζή. Ναι. Παραγιώτη, κατέβαλε, ναι. Χρωστάμε ένα δυο μηνύματα και έντεχα μαζί μηνύματα. Λίγο, γιατί ναι, μη με πιέζει. Δεν είναι στο αυτό. Όχι, δεν είναι την ησυχία σου, παλικάρι. Θες πιο κάτω, ορίστε. Περίμενε, καλημέρα σας, Μάρια, εκεί. Εκεί. Αχ. Λοιπόν, επανέρχεται ο Αριανός 887 και λέει: και για όποιον δεν έχει δει ποτέ live τον Παπακοσταντίνου, τον original, όχι των ημιτασιών με τη μεγάλη μύτη. Καλά, εκείνο δεν. 35 χρόνια καριέρα έχει γράψει ένα τραγούδι. Διαβάσε το μήνυμα, περίμενε. 2-0 και γκολ κάνει. Ξαναβάλω. Ο κόσμος είναι. Ξανά. Ξανά. Δεν υπάρχει offside. Δεύτερη. Πέρα. Δεν υπάρχει όμως τρίτη επαφή. Μενέντες θα εκτελέσει ο επασί. Δεν μπορεί. Πάρα στο δοκάρι συνέχεια 2-0. Απογοητεύει. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μπράβο, Δημήτρη. Είναι αυτό που κάνω. Είναι σαν να βάζει 2-0 να παίζει ΠΑΟΚ Chelsea. Να κάνει Τσέλσι το 2-0. Ωραία το είπε το 2-0. Αλλιώς. Άρης Λεβαδιακός. Μπορούσε να το πει διαφορετικά. Και είναι το 2-0. Αυτό είναι χειρότερο. 2-0. Κατευθείαν. Ξέρεις γιατί. Καταλαβαίνεις. Ξέρεις γιατί. Πάει χρήση να φέρει. Είναι ένα απλό tap in. Είναι απλό rebound και tap in. Τι άλλο θες, ρε Τσαλτίδη. Τι άλλο θες. Το φάουλ τελείω Μπρούνο Γκάμα. Μας φέρνει 8 εκατομμύρια του Έλληνες με την ΕΡΤ τώρα. Θες και θες και περιγραφή και γκολ 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 γκολ. Άσε μας κακομίρικε. Δεν θέλω καμία περιγραφή γκολ γκολ γκολ. Τι θες τότε. Κατάλαβα. Δημήτρη Παναγιώτη έχει δίκιο. Λέω ότι θέλω μια μεγάλη. Πάντω πριν τον γκολ, εγώ νομίζω και κλεισμένο το θυρών ήταν. Πολύ ησυχία έχει. Έλα ρε, εντάξει, okay. Καλή ατμόσφαιρα, πολύ καλή ατμόσφαιρα. Ακού να σου πω, Παπαδοπούλου. Ξέρω τι ζηλεύεις. Εγώ. Ξέρω τι ζηλεύεις. Ξέρω τι ζηλεύετε. Έδρες. Γιατί εσύ αν πας 4 χρόνια στη Γάμα και στη Βήτα. Δεν θα πάω ποτέ ρε. Ούτε φυσικά, αφού έχεις πάει. Σαν να λες να δω τον Χατζη Νικολάου με fly jacket και παπάκι. Δεν γίνεται ρε φίλε. Θα υπάρξει μια νομοθετική ρήμα. Δεν γίνεται. Χατζη Νικολάου με fly jacket και. Σαν να ζητάς από Ιάπωνα με γυρισμένο Σαντορίνη να πει τρεις φορές συνεχόμενα ο τωρινολαριγκολόγος. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται. Το ξέρουμε όλοι γιατί. Δεν γίνεται και δεν γίνεται και δεν γίνεται. Μερικά πράγματα δεν γίνονται, ρε φίλε. Το Πασόκ δεν το επέτρεψε, γι' αυτό δεν γίνεται. Μερικά πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε νομοθετική ρύθμιση να την κλειτώσει. Μερικά πράγματα δεν γίνονται. Και 15 χρόνια έχει παγωμένα χρέη. Όπως τη χρονιά που λέγονται ότι πέφταμε κατηγορία. Μετά ήρθε η Ελλάδα το 2004, πιο παγωμένα τα χρέη. Μετά το ποτάμι που πήραμε που λέγεται ότι πέφταμε κατηγορία. Ένα βαθμό από πάνω μας. Χρωστούσε 100 εκατομμύρια ευρώ και έπαιρνε Κονσεϊσάο και Μουσλίμο. Ποια είναι 100? Όχι 250. 400 δι. 800. 900 δισεκατομμύρια. Πήρε Κονσεϊσάο, ρε. Εσταλιέλα, πάμε σε διάλειμμα. Ούτε είναι 3 εκατομμύρια και βάλε. Και βάλε. 200 εκατομμύρια. Πώς το δεις τα γάλια είναι. Με λέκε γέμου. Βρίζει και δεν κόβει. Λοιπόν, για να κλείσουμε το μήνυμα του Αριανού το 887 και για όποιον δεν έχει δει ποτέ live τον Κωνσταντίνο τον original, όχι τον ημιτασιό με τη μεγάλη μύτη, δεν ξέρει τι θα πει παραδοσιακό ελληνικό ροκ. Μαζί σου. Σταμάτα ρε με τον Παπακοσταντίνο. Μαζί σου. Παίζει, σταμάτα αυτό το πρωί. Μην είμαστε ελληνικοί. Και τον άλλο με τον άλλο το μισή το Βασίλη. Να μην στέλνει τέτοια μηνύματα. Ναι, μην είμαστε ελληνικοί. Καλημέρα Χρήστο. Έρωτα του ήταν η Ράντου μικρό. Κατάλαβε και τώρα σου λέει τώρα το σκίσω εγώ. Μ' άρεσε η Ερένη. Μ' άρεσε η Ελένη παλιά. Δεν έχει παραμείνει ίδια σχεδόν. Ναι. Φοβερό. Λίγα κιλάκια πήρε. Αναστασία, εντάξει, εγώ είμαι στο ένα, γιατί παίζω αν ανεβοκατεβαίνω. Κι εγώ έτσι κάνω. Γιατί λοιπόν, Παναγιώτη, χρήσατε, μην διαμάρτυρε εγώ ή εσύ. Ρίξε μια θα πάμε σε break, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. 5. Και περιμένουμε σχόλια για τη φανέλα, την εμφάνιση, το outfit εννοούμε, όχι την απόδοση του ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Και αν μπορείτε με μία λέξη, ποιο είναι το χρώμα της φανέλας. Με μία λέξη. Ποιο είναι το. Δεν είναι κόκκινο ακριβώς. Ολυμπιακός. Με μία λέξη. Ολυμπιακός. Πήρε την καλή. Ήδη είναι. Ολυμπιακός είναι η μία ούτε λέξη. Ούτε πορτοκαλί είναι. Ούτε δεν είναι το κόκκινο του Ολυμπιακού αυτό, ρε φίλε. Κόκκινο φορούσε ο Πάουξ μέσα σε Σεβίλη το 83. Ωραίο, σε παραδέχομαι. Κατά κόκκινο. Φανελάρα, φίλε. Φανελάρα, πολύ ωραία, ναι. Το σου λέω φανελάρα. Σου πάνε τα κόκκινα. Σου πάει το χαρούμενο το χρώμα. Πούμα. Πούμα και τέτοιο. Και το σηματάρα εδώ. Και τα σπρώματα. Φωτογραφία, ναι. Να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 18 Σεπτέμβρη, αλλά για τον Ρασβάλ Λουτσέσκου είναι Τετάρτη, 19. Ευμενίου Γορτίνης, Αριάδνης, Κάστορ, Βιτζίνη, Σαβέλ, Σαλβάς, χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Σαλβάς. Καλημερίζουμε Anna American Woman, η οποία μας ακούει. Αχανούλα! Και στέλνει και στους δύο χαιρετισμούς, σε μένα και τον Χρήσανθο και στον Παναγιώτη φιλιά. Δεν πειράζει. Φιλιά έστειλε. Α, ναι, νομίζω δεν έστειλε. Ναι. Στους δύο επαχαιρετισμούς, σε ένα φιλιά, ρε φίλε. Λοιπόν, συνήθως έτσι κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Την Πέμπτη. Έχει Chelsea ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Chelsea. Το λες, αλλά μπουγιατζής. Ναι. Πρώτη φορά φιλοξενεί στη Chelsea στο κήπεδο της Τούμπας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ. Τότε το πήρε. Άλλο ένα βολικό χ. Τότε σε παραδέχομαι. Ναι. Είχες με την Chelsea που το πήρε εκείνη τη σεζόν. Ναι. Η Ατλέτικο του ήταν.
ήταν κάτω. Ήταν ξεταυλωμένα. Ήταν κάτω. Μάλιστα. Να, ναι. Για πες μας. Πέμπτη πρωί, φίλε. Ναι, τι θα γίνει. Επειδή είχα άλλα στο ψυγείο σου. Ναι. Άμα ακούει Media Markt, κοιμήθηκαν οι άνθρωποι. Θα παραγγείλω από τη Media Markt ένα ψυγείο. Wow! Και το μεσημεράκι θα είναι ήδη στο σπίτι. Ο Τράγιας δεξιά. Θα έχουμε πάρει και την τηλεόραση. Ναι. Κανονικότατα παραγγελία επίσης από τη Media Markt. Και αυτή το μεσημέρι. Και αυτή το μεσημεράκι, μέχρι τις 3 η ώρα παραγγείλεις, ναι, έρχεται κανονικά την ίδια μέρα στο σπίτι σου η τηλεόραση. Λίν, λίν, κύριος Παπαδόπουλος, ναι, γεια σας. Το ψυγείο και η τηλεόραση ήρθαν. Ευχαριστώ. Ανέβητε. Κατευθείαν πας Media Markt. Wow. Και την ίδια μέρα η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Και βλέπεις. Γιατί, για το βράδυ, υπηρεσίες, ο προορισμός είναι ένας. Media Markt. Και το βράδυ βλέπεις ζωντανά, τον γούμενο του Σταύρου. Σε υπέροχα χρώματα, το 0-1 τον Μάρκο Αλόνσο στο δεύτερο λεπτό. Τρέμουμε ολόκληρο. Τα δεύτερα έχονται, έτσι. Πάλι δεύτερα. Ρε φίλε, 37 παίκτες έχουν, ρε φίλε. Πάλι δεύτερα αυτή. Τα δεύτερα. Έλα, ρε. Έρχεται ο Αζάρ. Ναι, Παναγιώτη. Έλα στο ακούω αυτό. Έλα στο Βικελίδης χωρίς το μάτος. Κάτσε τώρα. Και πες ότι ήρθες με το βασικό. Που ήρθε η Ρώμα τώρα και κάνα χαμπάλε. Έλα στο Βικελίδης χωρίς το μάτος από τη μία και το Βιερίνι από την άλλη. Και πες ότι ήρθες με τους βασικούς. Θα κλαις 15 χρόνια. Μα φοβάμαι, ρε. Πώς να έρθω εκεί πέρα μέσα. Κίτρινη πυροκρασία και έλεγες. Μεγαθύρι. Δεν μπορούσε να παίξει. Τον διέλυσε ψυχολογικά. Και δεν μπορούσε να παίξει. Ως πάντα. Ως πάντα. Αχ, πάρει το παιδάκι. Ο κουκού, ο κουκού, ο κουκού. Ο κουκού, το καράβι, δεν τον έκανε. Πάρει το πόδι. Αχ, κουκού, κουκού, κουκού. Εστέλια, έλα και είστε γελοί. Άντε και οι δύο τσατσακίδες. Είστε γελοί. Άντε τσατσακίδες. Ζήτω Ηρακλής, είστε γελοί. Εσύ έχεις Μητσοτάκη, μη στεναχωριέσαι. Απορώ πως παίρνεις τα πέναλτι. Είστε γελοί. Μύθος τελικά αυτό για το Μητσοτάκη. Μεταξύ το πρωί άκουγα που ερχόμουν ειδήσεις στην Έρα Σπορ και κλείνουμε με αυτό. Παιδιά, ο Τόμ Παπαδόπουλος τον Ηρακλή πήρε, όχι τον Άρη. Να ξέρετε. Α, είπαν τον Άρη. Συγκροτήθηκε, λέει, σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Άρη. Αποκλειστικό. Και εγώ και λέω τι έγινε, κοιμόμαστε. Πού, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, πού. Πρόεδρος ο Τόμ Παπαδόπουλος. Παιδιά, Ηρακλή. Μην μπερδεύεστε. Ηρακλή πήρε. Πεθαίνω με μαντό. Πεθαίνω. Απίστευτες μασχάλες. Μπράβο στον Σαββίδη για τον κόσμο που παίρνει. Γιαβορίδης Σπύρος είναι κοντά μας. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Επίσης, φτιάχνει την μπαλκονόπορτά σου για να μην βλέπουν οι απέναντι τις μασχάλες της συντρόφου σου. Και τις κάνει σαν καινούργιες. Γιαβορίδης Σπύρος, πλισέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμες σε όλα τα μεγέθη. Μόνο 120 ευρώ. Στην κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31 και τηλέφωνο 2315 5393 10 για επικοινωνία τηλεφωνική με Σπύρο Γιαβορίδη. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 8 Παναγιώτη. Νομίζω. 8.30. 8.30. 8.30 ναι. Τέλος πάντων, ό,τι ώρα να πάνε. FM και ενόνομα τεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολής 54-526. Με μία λέξη, ποιο είναι το χρώμα της φανέλας που είδαμε να φοράει ο ΠΑΟΚ στο Γεντί Κουλέ. Ή αλλιώς Γλεντί Κουλέ ή αλλιώς Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Θεός χωρέστον τον τεράστιο επιχειρηματία ευεργέτη της ομάδας του Όφη. Με μία λέξη και το χρώμα. Και σχολιάζει γενικά την εμφάνιση αυτή. Φανέλα, σόρτς και άλλο χρώμα η κάλτσα, το σχολιάζεις αν θέλεις. Οκ. Okay. Γραμμές ανοιχτές και σχολιάζεις για τον φίλο Αριανό, μαχητή της ζωής που πουλούσε εψέ μπύρες στο θέατρο Γης. 4 ώρες εκεί ο άνθρωπος, 5 ώρες έβγαλε κάλους για να μεγαλώσει τα παιδιά του που ζήτησε από τον ΠΑΟΚ μία χάρη. Μία χάρη. Να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό για να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ και από τους τρεις μας για την μηνυματική συμμετοχή. Είναι απίστευτο πραγματικά, απίστευτο. 8-8-7, εντάξει, θα αρχίζω να σε ερωτεύομαι νομίζω, Αργιανάκη, για αυτά που λες, για αυτά τα μηνύματα που στέλνεις. Λοιπόν, κοντά μας, αγαπητή Αναστασία, είναι η Media Markt, έτσι μην το ξεχνάμε, η τεράστια Media Markt. Οι παραλίες άδειασαν και εσύ ακόμη αναρωτιέσαι πού πήγαν όλοι με τόσο χαμηλές τιμές, όλοι κάνουν comeback. Comeback στη Media Markt. Μέχρι τις 22/9 κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Κάνε comeback στα καταστήματα Media Markt ή στο mediamarkt.gr και πάρε ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες και όποια άλλη οικιακή συσκευή θες με 20% επιστροφή. Όρη στο www.epistrophe.eurobank.gr. Συγγνώμη για κάποιους παοκτσίδες που ενοχλούνται, ακροατές, για το Yellow River, αλλά σήμερα θα ακούγεται χαλή μόνο το Yellow River. Είχαμε εισαγωγή για το quiz με Θανάση Παπακουσταντίνου και Σοκράτη Μάλαμα και πάμε με Yellow River. Ο 887 είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος. Να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Εδώ. Όλα με τη σειρά. Με τη σειρά, Χρήσανθε. Ο 845 λέει, ρε Παπαδόπουλα, τι κάθεσαι και απαντάς για τον κόσμο.
Οι άνθρωποι είναι ικανοί να σου πούνε, είχες ποτέ Τετάρτη ή Παρασκευή κόσμο στο γήπεδο? Και θα τους απαντήσεις, μα δεν έχω παίξει Β και Γ εθνική για να παίξω Τετάρτο Παρασκευές για να το δω. Και θα σου πούνε, ναι, αλλά δεν είχες. Λέει ο Φουβού. Ναι, ρε, Φουβού. Ο λατρεμένος του Βου, νομίζω. Το μήνυμά του είναι ο Φουβού είναι. Όχι, όχι, δεν είναι ο Φουβού. Ισηρός Καμπύλη. Είναι ο εξάχρονος. Στις παριές του Τσαλτίδη. Εξάχρονος. Γιατί εξάχρονος. Σε ειρωνεύεται, σε απαντάει. Είναι μια χαρά απαντάει. Τεράστιος είναι ο Φουβού. Α, τώρα είναι ο Φουβού, είναι τον ακροατή. Κάθε μέρα στέλνει πέντε μηνύματα. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Τσίμπα έχει πάνω. Τώρα είναι εξάχρονος. Εσύ χτύρει και εσύ από παντρεμένος. Γιατί είναι παντρεμένος. Τι με ελιξία προ. Μήπως έχει πάρει ο γιος του και στέλνει τα μηνύματα. Καλό, καλό. Σταμάτα, σταμάτα. Όχι, κυλίτσα μου. Άλλο από κάπου. Τι γέλιο ήταν αυτό. Άλλο, δεν άκουσα. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Μην τα λέτε τη πατέρα και μαμά. Άλλο από κάπα θα σου πονάει. Ανοιχτές γραμμές. 23-10-287-888. Το κεφάλι. Έτσι. Ναι, σωστά. Τι σκέφτεσαι. Αλλά το μήνυμα, το μήνυμα της ημέρας. Εσύ τι σκέφτηκες. Το κεφάλι νόμως εγώ. Α, ναι. Ναι. Εγώ νόμισα. Τι? Τον ποπό, αλλά σε... στη λαϊκή, στην καθομιλουμένη. Εντάξει. Μεγάλη γλώσσα βγάλα. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας μοιάζει να ανήκει στον 283 ή στην 283. Στον ΠΑΟΚ δεν έδωσε πέναλτι Μάρς. Στον Άρη πέσαν τα φώτα. Ο Ηρακλής του βγήκε η ψυχή από πίσω να περάσει τον εθνικό. Ξανακάντε λαϊκής με φανέλες στον κούλι. Εγώ ξέρω ότι και οι τρεις κερδίσανε. Ναι. Με Μητσοτάκη. Με Μητσοτάκη, με κούλι. Και οι τρεις κερδίσανε. Έτσι. Κάτι καλό βρήκε να πει. Και εδώ το πρώτο σχόλιο για τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τον Αριανό 887. Το χρώμα της φανέλας του συμπολίτη ήταν κοραλί. Και για όσους δεν ξέρουν, τα κοράλια είναι προστατευμένο είδος. Υπάρχει κάτι άλλο για τα κοράλια. 887 είναι Μάρια. Ναι, Αριανός. Είναι 887. Έτσι. Είναι το οξυγόνο της θάλασσας τα κοράλια. Ναι. Χωρίς κοράλια, νιέτ. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς κοράλια θάλασσα δεν υπήρχε θάλασσα. Δεν υπάρχει, υπάρχει είδος μέσα στη θάλασσα. Εγώ λέω χωρίς καρχαρία δεν θα υπήρχε. Χωρίς κοράλια δεν υπάρχει οξυγόνο, είναι το οξυγόνο της θάλασσας. Δηλαδή η θύρα 4 είναι το κοράλι της τούμπας, κατάλαβες. Ναι. Να πούμε τουμπάρας. Ότι έτσι είναι το χρώμα της φανέλας του ΠΑΟΚ, δεν είναι κόκκινο αυτό. Είναι καρπουζοκοραλί. Ναι. Έτσι, σωστό. Η δε κάλτσα είναι μανταρινή. Και να πω κάτι, εμένα μου άρεσε πολύ για τρίτη. Αυτή είναι η third, έτσι. Είναι home away και third. Μου άρεσε πολύ. Και εσείς αφού συχαίνεστε ρε φίλε την κόκκινη, γιατί φοράτε στα άρισα κόκκινη όταν είναι ξέρεις εντός εκτός? Ναι, ο Άρης φοράει και τα κόκκινη. Κόκκινη. Ναι, εσύ ήμουν και σε αρκετά μάτς μέσα. Στα τρίκαλα, το 88 στα τρίκαλα, στο 1-0. Και Καφτατζόγλιο, στο 0-3. Με Γιάννη Βίντσικα. Γιάρης Άκ το 86. Με μπλε. Α, μπλε. Αυτή είναι η πόσα μότα, πώς λένε. Η Μαριπόζα. Αυτή μπορούμε να τη γνωρίσουμε. Φυσικά. Να με συστήσεις απλά. Βεβαίως. Όχι βεβαίως και όλο, βεβαίως και ποτέ. Θα το κάνεις. Να το κάνεις. Μην έχεις όμως σουσάμι από τον κουλούρι. Τι λεφτά. Πώς το λένε, για το κινητό σε λάντερ, πώς το λένε αυτό με τα κουλούρια. Θα στο πληρώσω εγώ. Για το ταξίδι που θα πάμε. Θα στο πληρώσω εγώ. Ταξίδι, πού θα πάτε ταξίδι. Για τη Μαριπόζα, αν είμαστε με τη γνωρίσει. Να πάτε κανένα ταξίδι, γιατί μόνο πάω κανένα ευρωπαϊκά. Άντε τα γόρι. Άντε τα γόρι. Φίλε. Ο Άρης. Άντε τα γόρι. Δεν χρειάζεται να πάει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Που πάω πολύ περισσότερο. Πήγε 49 άτομα στην Πενφίκα. Ξεφτύλα. Εσύ είστε τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ, το 88 με την ΑΕΚ, έχεις 200 άτομα, φίλε. Κάνα γύρω θριάβου με τον Αριδάη, άλλοι. Είχα στο κοκκινόχωμα. Μετά το ΑΕΚ ρεκλείς, το θυμάσαι, Μάρια Φιλαδέλφια, που έπεσε το ξύλο με τον Αριδάη. Είχα στο κοκκινόχωμα πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχες με την Πενφίκα. Άκου τι λέει όμως, ξανά πες το λίγο, δεν το ξέρω καλά. Ο Αριανός δεν χρειάζεται εκδρομή ευρωπαϊκό για να πάει. Ο Αριανός πάει όπου είναι η ομάδα του. Α, σωστά. Και στην Γάμα Εθνική, εκεί που δεν θα πηγαίνει κανένα σας. Ή μάλλον πηγαίνετε στα δικά μας παιχνίδια. Όπου πηγαίναμε, εσείς που δεν ασχολείστε, πήγαμε στην Αριδαία. Πήγαμε να μου κάνεις μάθημα, κουνάς και το δάχτυλο για πάω και εκδρομές. Δηλαδή κάνεις το σταυρό σου. Για πάω και εκδρομές. Για πάω και εκδρομές, μάλιστα. Τα ακούσαμε και αυτό. Τα ακούσαμε και αυτό. Το μέτρο σύγκριση που είναι το ΟΑΚΑ, ο ένας είχε 30.000 και ο άλλος είχε 10. Το μέτρο σύγκρισης που, που είναι το ΣΕΦ, ήμουν 15.000 και είχες 200 άτομα. Καλά, καλά. Εντάξει. Καλά, καλά. Το ΣΕΦ. Περίμενε, το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ. Ο ΣΕΦ του ΣΕΦ. Μια σαλάτα του ΣΕΦ. Ο ΣΕΦ του ΣΕΦΟΣ. Εγώ ξέρω, με την ίδια ομάδα. Ναι. Πήγα στο ΟΑΚΑ, ναι. 30.000 κόσμο, ναι. Και εσύ τα δώσεις πίσω. Ναι. Όσες φορές έχω κάνει τόσες εκδρομές στην Αθήνα, έχεις κάνει εσύ φίλε. Καλά, καλά. Με το... Ναι, μαζί με τον κόλπο. Άμα, περιμένει καλά, 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 περιμένει γραμμή. Έχεις δίκιο. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
Πέντε εισιτήρια. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Δίπλα ΠΑΟΚ. Αποστολή στο 54-526. Τις γραμμές άνοιξες. Όταν λέει ότι θα αρχίσει η έκλα εκεί πέρα. Έχει κύπελο. Την πρώτη γραμμή. Την πρώτη γραμμή. Θα ρεμβάζω. Θα σας κοιτάω και θα ρεμβάζω. Αφήστε τα παιδιά να μιλήσουν. Σε μισή ώρα θα αρχίσουν. 12 η ώρα η κλήρωση. 12 η ώρα. Η κλήρωση. Ναι. Την πρώτη γραμμή την προσφέρουν οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου σε σούπερ τιμές. Στο γραφείο μας θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Τι έκανε το που λένε μου. Ακουστικά και πάει και ανοίγει το σιρτάρα. Νόμιζα τι τέτοιες, χορηγούς ήθελες ρε. Νόμιζα χορηγούς ήθελες. Καλά ειρωνεύεις το παιδί ρε εσύ, τον κάνεις τώρα να μένετε. Γιατί το γιατί είσαι. Μα είναι τόσο τεράστιος ο χώρος εδώ που δεν φαίνεται ρε φίλε αν έχει. Αν έχει ακουστικά δεν φαίνεται εδώ πέρα αν έχει. Αυτό είναι παιδί. Θέλω κι εγώ μαριπόζα. Μαριπόζα πολύ δυνατή. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένει ήδη μια γραμμή να είστε περιεκτικοί σύντομοι και να σχολιάσετε αυτό που μου ζήτησε ψε το βράδυ πολιτή στο θέατρο Γης Πύρας. Ο Αριανός να κόψει ο ΠΑΟΚ έστω ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό για να πάρω πρωτάθλημα. Πάμε, καλημέρα, όνομα και ομάδα. Για να το πάρει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ όμως. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Κλεωμένης. Έλα, Χρύσανθε. Έλα, Κλεωμένη. Λοιπόν, εχθές ήταν πάλι αυτό άνοιξε προηγουμένου. Δευτέρα, κρατικό κανάλι και τίνκα το γήπεδο. Με το μάλαμα, ε. Α, για το ποδόσφαιρο. Sorry. Ποιο μάλαμα, κύριε Ασλαμά. Τον Τεβεκέλη εννοεί μάλλον. Α, τον Τεβεκέλη. Ο οποίος μπήκε μέσα κανονικά, ε. Το μάλαμα στην Κρήτη μπήκε κανονικά. Εχθές είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο κέρδισε πιο πολύ η ποιότητα του Άρη. Σωστό. Είδαμε ότι αδικείται ο Λεβαδιακός. Αντιποδοσφαιρική μοίρα, όχι διαιτησία. Αντιποδοσφαιρική μοίρα. Ούτε αντιποδοσφαιρική μοίρα. Τι έκανε, αδικείται. Τελικές πρώτου ημιχρόνου 6-7. Αυτό δεν λέει κάτι. Οι 6 τελικές ήταν στα περιστέρια. Περίμενε. Εκτός από τη μία που κάνει δεν είναι Άρης Ολυμπιακός. Είναι ο Λεβαδιακός μέσα στο χαριλάου αυτό. Μία φάση έχει κάνει. Εντάξει, πολύ καλός Λεβαδιακός. Πολύ καλός Λεβαδιακός. Η φάση ήταν. Η καλή ευκαιρία του Λεβαδιακού ήταν το σούτ του Μαρκόφσκι. Όλα τα άλλα ήταν εκτός τόπου και χρόνο. Εγκληματίας ο Σουλεϊμάν Σαβαντογκό. Τραζικός. Σου κάνει δώρο πέναλτι. Δεν υπάρχει. Φυσικά θα φας και ευκαιρίες, δεν γίνεται να μην δε φας. Ποια ομάδα δεν τρώει ευκαιρίες. Ο Άρης ήταν μέτριος και ειδικά στις επιστροφές από την επίθεση στην άμυνα σε ανοιχτό γήπεδο ήταν καλός. Νομίζω ότι με την προσθήκη του Σιώπη τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και του Μαυράη. Και του Μαυράη και στην άμυνα λίγο κάτι. Αλλά είδαμε ότι τον οποίο χαρακτήρισε ο Αργιανός Μέλμπερκ της Αλβανίας. Είδαμε ότι υπάρχει και ένας τερματοφύλακας που συμπνέει σιγουριά. Δηλαδή, άμα τον δεις από πάνω από το γήπεδο, από την κερκίδα, νομίζεις ότι η εστία φαίνεται πολύ μικρή. Δίπλα μοιάζει ανίκητος, έτσι. Ο Τρέγιας, λοιπόν, παιδιά, είπε ότι ο Κουέστα έκανε έξοδο του Μεσολογίου. Έχοντας τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα, είπε για τον Κουέστα. Άστο να μιλήσει, έλα, κλεωμένη. Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Άρης είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ φοβάμαι μόνο κάποιες περίεργες διαιτησίες που θα έρθουν σίγουρα και τις περιμένω. Τις περίεργες διαιτησίες. Ναι, χτες εντάξει από το γήπεδο δεν μπορείς να καταλάβεις. Δικαιολογημένο, κλεωμένη. Θα το έδινα κι εγώ. Και μέσα στην Τούμπα θα το έδινα. Θα το έδινα κι εγώ. Και το έπιασε βέβαια ο τερματοφύλακας γιατί η νίκη του Άρη μπορεί να ήταν. Εύκολη, ως ένα βαθμό εντάξει δεν ήταν κάτι τρομερό, αλλά εάν το πέναλτι αυτό το ανύπαρκτο έμπαινε γκολ, μετά το παιχνίδι άλλαζε γιατί υπήρχε πολύς χρόνος ακόμα. Έτσι, ήταν στο 60, δεν ξέρω πόσο ήταν. Έτσι, ωραία, κλεωμένη. Πες και μια τελευταία λοιπόν, γιατί περιμένουν πέντε. Όπως θα άλλαζε το παιχνίδι όταν δεν δίνει πέναλτι στον ΠΑΟΚ στην Κρήτη στο τρίτο λεπτό και κάνει το 1-0. Έτσι ακριβώς. Να σου πω στον κόρδιο δεσμό το καλημέρα. Με την μπάλα στα χανιά. Ναι. Στα χανιά η μπάλα. Καλά, τα πούμε. Θα έρθουν τέτοιες φάσεις. Περίμενε. Θα έρθουν τέτοιες φάσεις. Κάτσε, πώς θα γινότανε. Ανατροπή. Δεν το λέω σε έναν κλεωμένο, στους άλλους δεν το πέρα το λέω. Δεν βλέπω άλλα παιχνίδια. Ωραία. Για τις άλλες ομάδες δεν έχω. Έχετε κλεωμένοι, περιμένουν άλλοι πέντε παλικάρι μου. Άλλοι πέντε περιμένουν. Να σε καλά. Θα μας δείτε. Πάμε, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γιώργος Άρης. Παπαδόπουλε, πες μας λίγο για τον τελικό του 788. Τι έγινε το τελικό του. Τι έγινε, για πες. Εσύ ξέρεις, ήσουν εκεί, Άκης, ήσουν εκεί. Όχι ρε φίλε, αλλά έχω δει τι έγινε. Τι έχεις
διτή. Ε, τι δεν έχω δει τώρα. Η παρουσία ήταν μικρή σε σχέση με το 92, ρε φίλε. Για τα συμφώνια, για τι μάγε, τι τουαλέτε, θε να μου πει. Μα σου λέω και πάλι, πόσοι ήσασταν, ρε φίλε, στο τελικό. Τώρα μην μου λε, μην κάνει προπαγάνδα και δεν κάνω προπαγάνδα, αγόρι μου γλυκό. Σου λέω η παρουσία των οπαδών του Άρη σε εκείνο τελικό ήταν πολύ μικρή. Εσύ βγει και πε τα 4.000. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και επίσης... να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ρώταμε, ρώταμε. Για πες μας λίγο για το ΠΑΟΚ Άρης το 91. Ήσουν εκεί. Το 91. Στην πρώτη πορεία του Σούπερ 3 τη μεγάλη. Ήμουν, ναι, στη διάρκηση. Ναι, ναι. Στην 4 η πόρτα που έκλεισε. Ναι, έκλεισε η πόρτα. Αυτά γιατί δεν το λες. Όχι, έχεις γιατί έλεγες. Κάτι έκλεισε η πόρτα το 91 και δεν λες τίποτα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κότα, δεν λες τίποτα. Εγώ δεν σου μίλησα. Εγώ δεν σου είπα αν έφαγες ξύλο ή όχι. Αν έφαγες ξύλο ή όχι. Κάτσε λίγο να μιλήσω. Εγώ σου λέω για τον τελικό του 88 στο ΑΕΚΑΡΙΣ. Α βγει και εξή. Ότι ήσασταν πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με τον τελικό του 92, οπότε είχατε παίξει ξανά με την ΑΕΚ, που ήταν 2000. Αυτό είπα. Δεν είπα αν φάγατε ξύλο ή αν δείρατε. Εγώ έχασα το πρωτάθλημα και κατέβασα κόσμο και στον άλλον ήμουνα στην αυτοκρατορία και ήμασταν πιο λίγοι. Ποιο πρωτάθλημα έχασες? Αυτό θες να μου πεις, έτσι. Το 92 έχασα το πρωτάθλημα. Και ήμασταν περισσότεροι. Εγώ δεν σου είπα για το 92. Το 92 είχε κόσμο. Το 88 δεν είχε. Είχε κόσμο περισσότερο. Έχει λογική αυτό που λες. Και δεν θα κάνεις προπαγάνδα. Δεν κάνω προπαγάνδα. Ίσως ούτε να... Για το 80... Ούτε για το 81 θα λες ότι μπήκατε με του 300 άτομα. Α, καλά, εντάξει. Εισιτήρια πήρατε και μπήκατε κανονικά, εντάξει. Και δεν σας μοίραξε κανένα. Εντάξει, εντάξει, καλά, έχεις δίκιο. Γιώργο, να βγαίνεις να τα λες. Μάλλον τον μπερδεύεις με το 85. Εσύ συνέχισε να λες. Για το 88 δεν μου είπες. Πώς ήταν η παρουσία των οπαδών του Άρη, φίλε, στο 88. Πες μου, ρε φίλε, ήταν 1.500, ήταν 2.000. Εγώ ήταν πολύ μικρή παρουσία. Δεν κάνα γύρω θριάμβου παντισάκι με τον Αριδά. Με δικό του κύπελο, ρε. Πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Ωραία. Δύο γραμμές περιμένουμε, παιδιά. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Ωραία. Ωραίος ρυθμός. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ειρήνη. Ξεχάσουμε για αυτά που βλέπουμε. Τριών χρονών ήσουν τότε. Ο Παναγιώτης, εσύ είσαι στον αριθμό. Στον αριθμό, εγώ δεν σου είπα, ρε φίλε. Ότι δεν έχει κόσμο. Σου είπα το 92 είχε κόσμο. Το 88 όμως το τελικό δεν είχε, ρε φίλε. Και ξέρει γιατί το ανέβαιρα. Τότε δεν είμαστε εμεί 49 ρε φίλε στην Σαββόρα. Εμεί είμαστε, ρε φίλε, 1200. Είδαμε εικόνα. Δες και εδώ εικόνα. Υπάρχει και το ίντερνετ. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και όνομα. Από το Μίμη τα διάβασες. Ναι, ναι, ναι. Όχι Μίμη, τον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά που βγήκε ο Γιώργος. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, φίλε. Σε πάτησε, όχι σε κατατρόπωσε. Σου είπε και για την 4. Και το 81, άσε, καλά το 81. Παρακαλώ, έλα, φίλε. Τι είναι το 81. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε, φίλε, όνομα, ομάδα, πάμε. Φίλε, είμαι ο Ανδρέας από τον Μπρόγκο. Από τον Μπρόγκο, πάω. Πάμε. Αυτός δεν θα πει. Ήθελα να σε ρωτήσω, η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια στη Τούμπα? Όχι, ρε. Τι δεν δίνεις, αφού ρε. Για αυτό πήρες, ρε, Ανδρέα, έλεος. Πάμε, πάμε. Είδες την ΕΡΤ, τον ΑΕΚ χθες. Άντε και του λες. Στην Αμερική μένω, δεν υπάρχει ΕΡΤ εδώ. Δεν υπάρχει ΕΡΤ. Τι λες, ρε. Στην Αμερική δεν υπάρχει ΕΡΤ. Δεν υπάρχει ΕΡΤ, ρε. Αντένα βλέπω. ΕΡΤ HD έχει, βρε. Ε! Ρε εσύ, φιλαράκο, δεν σε πήρες από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε ΕΡΤ εδώ. Δεν έχεις. Τι βλέπεις? Αντένα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν δίνει, φοβάσαι να δώσει και δεν δίνει. Άντε και σου λέγαμε ότι δίνουμε εισιτήρια. Ποιο είναι ο Ταλγκάκη? Δεν δίνει, φοβάται. Φίλε από τον Μπρόξ. Ρε, δεν δίνει ο Πάοκ. Ναι. Φοβάται το Πάοκ, ναι. Δεν έχει εισιτήρια. Δεν δίνουν ούτε εντό. Φοβάται. Στου εκτό έδρα δεν δίνουν. Να μην έρθει ο Τίγρη. Και αυτό τον Αριανό που πήρε τηλέφωνο. Μη σχολιάζει άλλου ακροατέ. Όχι. Ούτε στην πετάρα πάει ο Άρη. Ούτε στην πετάρα έτσι. Εσύ, η φωνή σου μου θυμίζει από τους 10 μικρούς μίτσους που έκανε ο Λαζόπουλος. Πώς θα λέγανε εκείνο? Και ποιοι θα είναι στην πεντάδα εσύ, ρε, στο Bronx που δεν βλέπεις? Εσύ που δεν τον είδες στον Άρη, δεν θα πάει στην πεντάδα. Ποιοι θα είναι, ρε, στην πεντάδα? Και να μην τον δω. Ποιοι θα είναι στην πεντάδα εκεί στον Bronx? Εχ, τον αστυνομικό, τον αστυνομικό. Εχαμένε, που θα είναι στην πεντάδα. Ποιοι θα είναι στην πεντάδα, ρε? Πες ποιοι θα είναι στην πεντάδα, ρε. Ο Παοκάρα την Τετάρτη κάνει προπόνηση, ρε, γιατί η Παοκάρα πες την Πέμπτη, ρε. Όχι την Τετάρτη. Γυρνάς την πιτάδα, πες μας. Πες μας, γυρνάς την πιτάδα. Γιατί κοροϊδεύεις, ρε, Τσάμπιολι. Γιατί την πιτάδα. Γιατί κοροϊδεύεις. Την πιτάδα, κοιτάδα. Χαμένε, χαμένε. Επόμενη γραμμή, φιλιά στο Bronx της Νέας Υόρκης, Big Apple. Φιλιά σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τον είδε τον Άρ, αλλά δεν θα είσαι την πιτάδα. Χωρίς τον δω, δεν θα είσαι την πιτάδα. Δεν κοροϊδεύω ποτέ. Θα πανιώνεις με τον Αστρέμ. Έλα, εδώ κρίμα. Πριν τον έκανε στο... Έλα, κρίμα είναι. Άλλο τώρα για την παράδειση και άλλο αυτό. Έχαμε, έχαμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν κοροϊδεύουμε, ρε φίλε. Είναι καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, Παοξής, μ' ακούγεσαι εσύ. Ναι, αδερφέ.
Είσαι Άρης. Το όνομα σου, αν θέλεις λίγο να μην. Νίκος. Ο παδός του Άρη Νίκος. Μην κουνιέστε, δεν ακούω. Κάποιοι πάνε να παραχαράξουν και την ιστορία. Έτσι. Πες τα, φίλε. Όσοι δεν ήταν παρόντες στα γήπεδα, στους τελικούς. Σωστά. Τους μεγάλους. Γιατί σε πολύ λίγους ήταν. Που ήμασταν τα δύο τρίτα μέσα στο γήπεδο στην Αθήνα. Έτσι. Και καθόντουσαν προσοχή όλοι οι Αθηναίοι. Έτσι. Υπόψη, οι σοβαροί Αθηναίοι υποστήριζαν και τον Άρη. Σωστό. Νίκο! Ρε Νίκο, ο Παναγιώτης λέει. Νίκο, μισό κλάσμα μάτια μου. Μισό, εγώ Μηρακλής, κες. Κανάνταλκα με εσάς. Ο Παναγιώτης. Όχι, ο Παναγιώτης λέει. Το 1988 στον τελικό υπάρχουν εικόνες. Πού υπάρχουν. Που είστε πάρα 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 πολύ λίγοι. Δεν υπάρχει καμία εικόνα προπαγάνδα. Ήμασταν 100-200 ήμασταν. Είναι σαν την παραχάραξη και σαν την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είσαι, εσύ πώς λες ότι ήσασταν. Εσύ πώς. Ό,τι και να πούνε, η ιστορία. Γραμμένη. Ο κόσμος που κατέβαινε στους τελικούς ήταν πάρα πολύ. Βρε, για έναν τελικό σου μιλάει, το 88 ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι, προπαγάνδα είναι και να απομονώσει ένα τελικό που δεν ξέρω εγώ. Μα δεν σου είπα δεν έχεις κόσμο, ρε φίλε. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Όλους άλλους τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Άλλους τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Το ΆΚΑ που κατεβήκαμε και οι δύο και εσύ μου παίρνεις ένα παιχνίδι κυπέλλου στο μπάσκετ. Και οι δύο κατεβήκαμε με διαφορά ενός έτους στην Αθήνα. Ο ένας τα εξάντλησε. Ο άλλος θα γύρισε πίσω. Άντε, ας γίνει κανείς έξι, εντάξει. Χρήσατε. Αφού εγώ κάνω πάρα χαρά. Επειδή φτάσαμε στο σημείο οι παοξίδες που ήταν απόντες να ασχολούνται με τους παρόντες. Ποια πόντες ρε φίλε, στο Final Four πάω Κάρι Σάκη να κλείσει το 99, το 2000, κάτω στην Αθήνα το 99, είμαστε τριπλάσιοι, τι μου λες τώρα. Που πηγαίνουμε Νέα Σμύρνη με τον κόλπο του Χρυσή Μάρβη. Θα ξεχάσουμε πού είμαστε τώρα. Δεν μα τρελάνε. Παναγιώτη, δίκιο. Άσε με τώρα, ρε φίλε. Που τα είχατε με του αξίδε πάρα πολύ. Τι να πάρει, τι είναι. Άλλο ρε Χρυσή Ανθέ, όμω σου λέει. Ρε φίλε τώρα, μη με τρελαίνει τώρα. Άσε χωρί ομάδα. Εντάξει, καλά. Τι το έντυπο. Και τουλάχιστον δεν μιλάμε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη εκδρομή, αλλά τουλάχιστον για του αγώνε του μπάσκετ. Τις εκδρομές που έχει κάνει ο Άρης. Όχι, λάθος κάνεις. Κάνεις λάθος δηλαδή. Πάσα να σε τρελάνεις τώρα. Κάνεις λάθος, μεγάλο, τι να κάνεις. Μία εκδρομή του Άρη. Ναι. Ήτανε 5 του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Τι λες, ρε φίλε. Πότε πήγε 4.000 στο σεμινάριο. Πριν αθλήματα. Πότε πήγε. Θα υπερασπιστώ το ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι. Ας τα φάνε αφόρ για αυτά. Έλα, υπερασπιστώ το ΠΑΟΚ, σαν αδερφάκι μου. Στη Νίκαια κατέβηκε ο ΠΑΟΚ με χάλια ομάδα μπάσκετ, χάλια. Μέσα στο κλουβί της Νίκαιας 150 παοκτσίδες με χάλια ομάδα στο κλουβί. Με Παναγιώτη Γιαννάκη να βάζει 45 πόντους. Είχαμε κάτω εμείς σε κάθε αγώνα. Έτσι. Ρε Νίκο, ρε παλικάρι μου, βάζεις τώρα και περασπίσουμε τον πάο. Άλλο εσύ το γενικεύεις. Θα αλλάξετε την ιστορία. Είναι σαν το Βασιλακόπουλο που τώρα θα τρώμε στη μάμα. Όχι, εσύ την αλλάζεις την ιστορία. Δεν μου λες ερώτηση! Εσύ την αλλάζεις την ιστορία. Πες μου τον 99 ρε αγόρι μου γλυκό στο Final Four. Πάω Κάρι Σάι Κυρακλής. Πώς ήταν η Αργιανή και πώς είπα ο Κτίδης. Ρωτάω. Μόλις αυτό ρε. Μα σου λέω όλοι ρε. Μόλις ομάδα κατέβηκα ρε. Χωρίς ξένους έπαιζα. Στο μπάσκετ. Ναι. Με σιγάλα. Ναι. Παναγιώτη, άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Νίκο, σαν αυτοκράτορας, στον τάφο του Ινδού, κατεβήκατε μία φορά 50 άτομα. 200. Με πέρι μπροστά μπροστά. Τι λες. Στον τάφο του Ινδού. Μπερδεύεσαι με την γλυφάδα. Μπερδεύεσαι με την γλυφάδα, μάλλον. Μάλλον με την γλυφάδα μπερδεύεσαι. Του ισοπεδώσαμε. Μπερδεύεσαι. Στον τάφο του Ινδού. Επιτέλους το πετύχαμε. Στον τάφο του Ινδού. Άλλος ένας. Δεν μπορούσε να πάρει ομάδα 200 εισιτήρια. Δεν θα συμφωνήσουμε, ρε Νίκο. Άκου, Νίκο, γράψου. Το θέμα είναι να είσαι δίκαιος. Να μην είσαι αντικειμενικός, γιατί αντικειμενικός σημαίνει και βαρετός. Να είσαι δίκαιος. Στα παπάκια μας, το μέτρο σύγκρισης λέγεται ΟΑΚΑ. Ο Άρης 30.000 και εσύ γίνεις. Το μέτρο σύγκρισης στο μπάσκετ λέγεται ΣΕΦ. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Είναι το απόγευμα που ήθελα να βγω με φίλες μου, όχι αγόρια φίλους, με φίλες μου και δεν βρήκα καμία που ήταν Άρης. Ούτε για σινεμά να πάμε τον καφέ τίποτα, είχε αδειάσει πόλη. Και στον ένα το τελικό με το ΣΕΦ με την ΑΕΚ που κερδίσαμε, είχαμε μπροστά μας τα ΜΑΤ τα οποία δεν μας άφηνε να δούμε και παιχνίδι και αν κάναμε τίποτα τρώγαμε και καμιά. Σε αυτό ναι, σε αυτό ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Για το 92 λες. Εντάξει, ωραίος Νίκο, ωραία παρουσία αγόρι μου, το σύγχυσες, το σε παραδέχομαι. Ωραία, ωραία, καλημέρα, να είσαι καλά. Θα πάμε σε break με τη Media Markt φυσικά κοντά μας. Μην ξεχνάτε, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ούτε ένα ούτε δύο. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έτσι, FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Έλα παιδιά, στο μαγαζί τώρα σταματήσαμε να γελάμε από το αστείο του Χρύσανθου. Όσο για τους λαούς και συγκρίσεις ανούσιες,
Ένα θα πω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λαέ του Άρη ως το σχηματάρι. Όποιος θυμάται, ξέρει. Μάλλον θες να πεις όποιος ξέρει, θυμάται. Πουθενάδες, λέει ο Θουβού. Απαναθεμάσαι. Καρδιά έχω. Έτσι. Τόσο πουθενάδες είμαστε που ασχολείσαι μαζί μας συνέχεια. Καλό. Καλό. Τόσο πουθενάδες. Καλό. Είμαστε. Σε παραδέχομαι. Είσαι ωραίος. Όταν είσαι ποιοτικός, είσαι ποιοτικός. Επιστροφή στο στούντιο της μαχητικής, της δυναμικής και σήμερα με ρυθμό Τρόικας. Έτσι είναι. Η τρίτη συνεχόμενη επιτυχία του Άρη έχει προκαλέσει ανησυχία και ζήλια και φθόνο στους συμπολίτες του. Και είναι λογικό αυτό. Και αυτή η ένταση περνάει και στην Τρόικα, εδώ στο Λίμπερο. Με Αναστασία πηγαίνουμε, η οποία είναι σε ετοιμότητα και σήμερα για να υποδεχθεί για τέταρτη φορά την Media Mark, η οποία παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το μάξιμο τότε της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίζεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις στο maximum και όχι στο minimum ή στο medium. Εξειδικευμένη τεχνική θα αναλάβουν να ρυθμίσουν την τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, γιατί άλλο το πράσινο του Παναθηναϊκού, άλλο το πράσινο του Λεβαδιακού, όπως το απολαύσαμε στην υπέροχη του εμφάνιση της εταιρείας Legia που φορούσε στο Κλεάνης Βικελίδης. Μάθε περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Mart. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, αδερφέ μου. Media Mart! 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έτσι. 5 εισιτήρια δίνει η εκπομπή. FM και ονόματε επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε αποστολή στο 54526. Σε λίγο θα έχουμε στον αέρα τον Πάρη Τσελεπίδη για την κλήρωση του Greek FA Cup. Πάρη Τσελεπίδης, ο οποίος πραγματικά μας έκανε να ανατριχιάσουμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ρώτησε τον Αλέκο Βοσνιάδη να σχολιάσει για το ότι ο Ηρακλής ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και πήρε την πρόκριση με ένα πέναλτι στην εκπνοή. Πάρη, καλημέρα. Καλημέρα. Αγαπημένε Πάρη. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλά είστε. Πώς είσαι? Είμαστε καλά. Ορίστε. Το ζήσαμε, λέω, και αυτός, ελπάσω. Ναι, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, βέβαια. Ναι. Σε έβλεπα, σε απόλαυσα. Κι εγώ, με απόλαυσα. Δεν μου λες, συγγνώμη λίγο, Πάρη, περιγραφεί ο συνάδελφός σου ποιος ήτανε, το ξεχνάω. Ο Μάνος Πανόπουλος. Μπράβο, Μάνος Πανόπουλος, μπράβο, να είσαι καλά, ναι. Ναι. Ωραία. Πάντως, να σου πω κάτι, όταν σούταρε το πρώτο πέναλτι που έκλεισε ο Ζήτου Γκοκάρη, ο Περόνε, ναι, πίστευα ότι θα το σουτάρει όπως σε εκείνο το παιχνίδι που φορούσε πάλι τη φάνη του Ρακή με τη Λάρισα. Μπράβο. Και θα το στείλει ακριβώς στο κέντρο. Ναι. Ότι θα το έκανε τόσο απλό και όπως το έκανε ο Γιουνές χθες, δηλαδή. Ναι. Μπράβο, είδες, χθες να δεν κάνεις παραλληλισμό. Έτσι. Ο Χαμζά. Αλλά ήθελε λίγο, και ξέρετε και κάτι το καλύτερο, έτσι, από ό,τι έμαθα, δεν ήταν διευθετημένο το θέμα με τους προβολείς. Δηλαδή λίγο ακόμα και δεν θα ανάβανα να συνεχίζαμε μετά απέναντι. Ωραία. Ναι, στην Καλυθέα, ναι. Εντάξει, επόμενο είναι. Όταν το παιχνίδι να ξεκινήσει στις 4.30 και σου λέει ότι Θεού θέλοντος δεν θα πάει στην παράταση και θα κρυφτεί στην κανονική διάρκεια, εσύ και τότε δεν έχει ακόμα ήλιο. Δεν έχει αλλάξει ούτε ώρα, τίποτα. Εντάξει, τα έχει. Αυτά ήταν. Ορίστε. Τι γίνεται τώρα εκεί, τι γίνεται, στο Βουδί είσαι? Πάντως, πρώτον, πρόσεξε να δεις, ναι, είμαι στο Βουδί. Ευτυχώς πάντως και που πέρασε ο Ηρακλής, βέβαια, στην πορεία μάθαμε ότι εκτός από τον Εθνικό, για τη Γάμα Εθνική και ο Άιτ το Σπάτων θα παίξει σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή στο Ελπάσο, ένα από τα καλύτερα γήπεδα που υπάρχουν, όπως παραδέχονται στην Αθήνα, ναι, και από πλευρά του Πλωτάπητα. Ψιλοχάλα σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν καλή, σε καλύτερη κατάσταση. Στο περσινό παιχνίδι εννοείς, το οποίο... Στο Καλυθέα Άρης και, ναι, στο Καλυθέα Παναθηναϊκού, που έτσι να το δω. Ναι. Ενδεχομένως, αλλά και πάλι θα μου πεις ότι είναι και σχετικά ίσως νωρίς, αλλά το φροντίζουν το γήπεδο. Και ναι, μάλιστα ο Αίτητος Πάτων είναι η μόνη ομάδα της Αθήνας η οποία αγωνίζει το νέο πρωτάθλημα του Πολύ και δήλωσε τη συγκεκριμένη έδρα. Πάντως, πάμε στο σήμερα, στο τώρα, ας αφήσουμε το τι έγινε προχθές, γιατί η ουσία είναι ότι προχθές ο Ηρακλής, έστω και με την ψυχή στο στόμα, έστω και με τη γαρατιά του Ρόβα, έστω και με το πέναλτι όπως εξελίχθηκε και όλη τη διαδικασία αυτή, την ψυχοφθόρο προκρίθηκε. Πάμε να δούμε τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και το πώς ομάδες θα αποφύγουν άλλες και το πώς υπάρχει περίπτωση να συναντήσουν άλλες. Έτσι, οι ομάδες είναι χωρισμένες σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ναι, σε μια διαδικασία κλήρωση η οποία θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά από τώρα, στην παραμικρή καθυστέρηση όπως έχουμε ενημερωθεί. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι πρώτες 8 ομάδες της περσινής Super League, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, κατά σειρά Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Σκόντα Ξάνθη, ή Ξάνθη, Πανιόνιος και Πανετολικός. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΛ, Λαμία, Απόλλωνος Μήνης, ΟΦ, Άρης. Άρα μπορεί να έχουμε ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Πολύ σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι.
τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Κέρκυρα, Παναχαϊκή, Ισαμικός, Τρίκαλα, Απόλλων Πόντου, σωστά Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων Λάρισας, Εργοτέλης και Ηρακλής. Με τη λογική σου χρήσανθε. Σωστά. Και τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, Ηρόδοτος, Βόλος, Άιτος Πάτων, Μίκη Βόλου, Άρης Αβάτου, για τον κόσμο που δεν το ξέρει είναι στην Ξάνθη, Όφη Ιεράπετρας, Απόλλων Παραλιμνίου, δεν πάμε στην Κύπρο, αλλά στις Σέρες, και Φίελα Καμαρίου, ομάδα Μητσορίνη που απέσω στη Σπάρτη και έχει έδρα την Άξο. Για να τα διευκρινίσουμε και αυτά, για τις ομάδες οι οποίες είναι οι πέντε που κάνανε την έκκληση και αποκλείσαν ομάδες της Football League στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Άρα, άρα έχουμε κι άλλο άλλο. Πάρη, επειδή δεν σε ακούσαμε κανένα μια διακοπή, Φίελα Καμαρίου είναι το είπες, νομίζω ότι είναι της Σαντορίνης, έτσι. Είναι από τη Σαντορίνη, απλά θα παίζει στην Άξο. Ναι, παίζει στην Άξο που έχει φανταστικό γήπεδο. Απίστευτο χόρτο. Ναι, και είναι και στα διάρα, ναι. Έτοιμος είμαι. Ναι. Έτοιμος για την Άξο. Για το ταξίδι. Ορίστε, ναι. Πάρη. Όχι, ο Χρήστας λέει ότι είναι έτοιμος για την Άξο. Αποστολή. Όχι, να Άξο μου είναι πάω εγώ, άστο, δεν χρειάζεται. Και καλύτερο εγώ ότι θες. Υπάρχει Ηρακλής, φίλε. Όχι, θα πάω με τον Θεία Καμαρίου. Πειράζει. Θεία Καμαρίου Άρης. Αν παίξει η Θεία Καμαρίου Ηρακλής θα κάνω τώρα. Θα πάω εγώ πάλι. Πάρη, εγώ να πάω. Όχι, εγώ. Για να πάω. Εγώ προλαβαίνω να πάω κάπου. Εσύ Αθήνα. Εγώ Αθήνα. Έγινε. Αθήνα και σε όλα τα Πέριξ. Δεν μου λες. Μια που θα είσαι εκεί. Κάνε ένα ρεπορτάζ. Βρες τον εκπρόσωπο του Πας Γιάννηνα. Ένα ακόμα, ναι, εννοείται. Τον εκπρόσωπο του Πας Γιάννηνα και πες του το Σάββατο θα παίξουμε Γιάννενα ή Περιστέρι όπως ακούγεται επειδή δεν είναι έτοιμοι οι ζωσιμάδες. Για να δούμε αν θα έρθει και ο Χριστοβασίλης όπως συνηθίζεται. Παίζει το σενάριο αυτό. Τούμπα αποκλείεται που έχει δηλώσει. Να το τσεκάρουμε αν είναι. Τούμπα αφού παίζει πάω κάτω καθυστερημένα. Εννοείς για να πάω στο Περιστέρι ή θα έρθει για να σε δω. Θα έρθω άμα γίνει Περιστέρι. Εντάξει τότε. Ωραία. Άρα θα έρθει. Αυτό και είναι Σάββατο, με βγάλεις βόλτα το βράδυ. Από την Παρασκευή, έλα. Έτσι, αν σου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε, ναι. Αφού θα πω ότι είμαι μαζί σου, ρε φίλε. Ωραία, τελειώσαμε. Άρα είναι εγγύης, εννοείς. Έτσι. Εγγύης να χωρίσουμε. Φαντάζομαι ότι θα μείνετε στο στούντιο παρέα με τον Σταύρο σε λίγο. Θα έρθει σε λίγο, ναι. Τα μπαλάκια στα τέσσερα γκρουπ. Σιγά σιγά προσέρχονται εκπρόσωποι των ομάδων. Έχω την αίσθηση πως μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον εκπρόσωπο από ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από τον Άρη, να ξέρεις, θα είναι ο κύριος Μπιλίρης, ο δικηγόρος, ο νομικός της ομάδας. Πολύ ωραία. Από τον Ηρακλή, τουλάχιστον από μια πρώτη κουβέντα που είχα και με τους ανθρώπους της ομάδας μετά την πρόκλησή τους, δεν είχε αποφασιστεί αν θα υπάρξει κάποιος εκπρόσωπος, θα φανεί αυτό την πορεία. Από πλευράς του δεν έχω δει κάποιον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του θεσμού, και μετά το τέλος της διαδικασίας θα υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις. Να δούμε αν θα υπάρχει και τοποθέτηση από πλευράς εκπροσώπου της ΕΠΟ για αυτή την αλλαγή διεξαγωγής με την είσοδο των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και όσον αφορά τη δράση, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει, πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων το επόμενο τριήμερο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 25, 26 και 27 του μήνα, σήμερα στις 3.30 σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ με τους εκπροσώπους της Κοσμοτέ TV και για τα αθλητικά κανάλια Κοσμοτέ Sport, τις ώρες που θα οριστούν και θα τοποθετηθούν στα κανάλια τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής για την φάση των ομίλων του κυπέλου. Όσον αφορά τη δεύτερη και τρίτη, υπάρχουν κενά διαστήματα στη διάρκεια του Οκτώβρη και του Νοέμβρη. Φαίνεται πως εκεί θα μπουν σφήνα η δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, δηλαδή σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές. Δεν θα υπάρχει τρίτη αγωνιστική πριν τα Χριστούγεννα. Τα πάντα θα διερευνηθούν σε πολύ λίγο και πολύ περισσότερο ακόμα. Και η έδρα του τελικού, έχω την αίσθηση πως θα είναι καλό να γνωρίζουμε από τώρα που μπαίνουν οι ομάδες της Super League το που έχει αποφασιστεί να γίνει ο φετινός τελικός του κυπέλου. Ωραία. Η έδρα του δηλαδή. Θα σας αφήσουμε για την ώρα να κάνουμε τις κληρώσεις μας και όλα τα υπόλοιπα και σε 5 λεπτά επιστρέφουμε πάρει για να πάμε live στη διαδικασία της κλήρωσης. Ωραία, να είστε καλά. Και εσύ και εσύ. Αυτά λοιπόν οι λεπτομέρειες από τον Πάρη Τσαλεπίδη. Ο Λίμπερο είναι κανονικά παρόν και στην κλήρωση του κυπέλου και θα τη μεταφέρουμε live εδώ παρέα με Στέριο. Τι γυναίκα, καλησπέρα. Θες να πάω Κάρι Ηρακλής να γίνεται χαμός στην πόλη όχι, για ένα. Όχι. Γιατί ρε φίλε. Τι θες να παίξεις με τον Μπας Γιάννα και τον Πανετολικό. Με την Λαμία, ναι. Το θηρίο που κέρδισες εσύ, ναι. Τον Κισαμικό και τον Αίτου Σπάτων. Εγώ πάντως σου λέω, Θύελα Καμαρίου. Μην θύλεις Ματζιούκι. Ηρακλής Θύελα Καμαρίου. Ναι, το ακούς τη φωνή του. Το ακούς τη φωνή του. Τρέμω ολόκληρο. Το ακούς τη φωνή του.
Λοιπόν, ο Θανάσης μπαίνει σε κλήρωση. Καλημέρα σε όλους οι δύο, για τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο κάνει και η, και η Ελένη. Ζητάει για τον ποδόσφαιρο. Ο 130 λέει: για τον μπάσκετ του Άρη, την πορεία του και τις εκδρομές του, σας πηγαίνει το τραγούδι. Τι να μας πεις και εσύ για τη ζωή σου, μία νύχτα η δική μου, ολόκληρη η δική σου. Καλημέρα 130. Ο 044 Δημήτρης λέει: καλημέρα για στήριο την Κυριακή, πάω κάκι τα λοιπά. Ωραία. Αυτά. Δεν χρωστάμε μηνύματα. Έχουμε μόνο μία κλήρωση να κάνουμε τους νικητές για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, την οποία μας την προσφέρει μία επιχείρηση η οποία επιστρέφει μετά από διακοπή συνεργασίας 1,5 περίπου μήνα. Είναι το βασίλειο των μπέργκερ στην Καραμαριά, δηλαδή το Μπέργκλερ με τα πραγματικά ονειρικά μπέργκερς, μία μεγάλη ποικιλία από μπέργκερ με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μεταμορφώσεως 5 δίπλα, απέναντι μάλλον 7 μέτρα από το παλιό δημαρχείο, μεταμορφώσεως 5 και διανομή για την ευρύτερη περιοχή. Καραμπουρνάκι, Βυζάντιο, Αρετσού, Αηγιάννη, Νέα Κρίνη, Φίνικα, Άγιο Στυλιανό κτλ. Έτσι, Μπέργκλερ, νικητές για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι η Χρύσανθε. Παπαβασιλείου Θωμάς, Απόστολος Σταυρίδης, Χρήστος Μπούφτας. Μπούφτας. Τα γράμματα τα κάνει ο Παοκτής ο δικός. Ελευθερία Κουφοπούλου και Νικόλαος Φωτιάδης. Έτσι. Στα γρήγορα μια φορά ακόμη, Παπαβασιλείου Θωμάς, Απόστολος Σταυρίδης, Χρήστος Μπούφτας, Ελευθερία Κουφοπούλου και Νικόλαος Φωτιάδης. Σε λίγο η Μαριλής θα επικοινωνήσει μαζί σας. Έτσι. Λοιπόν, άκου λίγο. Ναι. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι, εγώ δεν. Να διώξουμε. Τίποτα, ναι. Ωραία. Πάω. Βάλε, πάρτε το μπάρι να είναι έτοιμος μόλις ξεκινάει η κλήρωση. Μέχρι να κάνει όμως το. Περίμενε. Να τον ακούσεις εσύ από κάτω. Να βάλουμε τον break για να κάνουμε τη γέφυρα με το ΠΑΟΚ 24 για να κερδίσουμε πολύ χρόνο. Έξιμο, το για να κάνουμε live την κλήρωση του κυπέλου για να ενημερωθούν οι φίλοι ακροατές. Καθώς έχουμε και Άρη και ΠΑΟΚ και Ηρακλή και Απόλλων Πόντου. Έχουμε, έχουμε καμιά άλλη ομάδα εδώ από εδώ πάνω. Κάνε Θεέ μου, Θεέλα Καμαρίου Ηρακλής. Θεέλα Καμαρίου Ηρακλής. Να πάω, σε παρακαλώ πολύ. Κούτρα στην άξο. Κούτρα δεν θα πας. Κούτρα. Δεν καλύπτει ο Λίμπερο τα έξοδα. Τον ρεπόρτερ. Θα υποφέρω το ραδιοφωνικό παραγωγό. Θα υποφέρω δύο μέρες στην άξο. Θα στείλουμε την αγάπη. Χρήσαν, δεν είναι σε επιθυμία σου να πάω Κάρης. Πέρσι δεν ήταν πάντως. Στην Τούμπα. Όχι. Άρης ΠΑΟΚ να πάρω τα έσοδα. Όχι, δεν είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αν είσαι ενημερωμένο σωστά, παίζει η ομάδα που είναι στο πρώτο γκρουπ με την ομάδα που παίζεται στο δεύτερο γκρουπ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα μάτσο στην Τούμπα με την ομάδα του δεύτερου γκρουπ που είναι ο Άρης. 200% και θα παίξει ένα μάτσο εκτός. Γιατί πέρσι δεν έπαιξε Πανιόν, έπαιξε Άρης Πανιόν. Είμαστε στη δεύτερη εθνική πέρσι. Σε έβγαλε ανημέρωτο. Για να μην αρχίσετε ότι δεν είναι αυτό σύστημα διεξαγωγής και να κάνουμε ένσταση και τα λοιπά, δεν γίνεται διπλή αγώνες. Κάνετε εσείς, όχι εμείς. Πέρυσι στο μπάσκετ έκανες ολόκληρη τέτοια. Εμείς θέλουμε να παίξουμε. Δεν ξέρω, μήπως αναθεωρείς τώρα και δεν θέλεις πάω Κάρης. Γιατί σου λέω θα είναι ένα μάτσι στην Τούμπα. Ένα μάτσι στην Τούμπα, είναι αυτό λέει ο κανονισμός. Ναι, αυτό λέει ο κανονισμός. Παίζεις το από πάνω γκρουπ. Οι ομάδες του πρώτου παίζουν στην έδρα τους με την ομάδα του δεύτερου και εκτός τρίτο και τέταρτο. Δηλαδή, συγγνώμη, η ομάδα του δεύτερου γκρουπ της παίζει τρία μάτς εκτός. Η ομάδα του δεύτερου γκρουπ θα παίξει ένα εκτός με του πρώτου. Πού είναι, περίμενε λίγο. Όχι, να το. Δεν το αντέχω αυτό. Πρώτη αγωνιστική. Ένα επί δύο. Γιατί, ποιος το είπε αυτό. Δέχεται επίθεση ο Τσαλτίδης στη δικιά του εκπομπή. Θα δώσουν δύο αγώνες εκτός. Όχι, δεν είναι τελείως. Μπήκαμε πάω 24. Με τον εξής κλειδάριθμο, λέει ρε φίλε. 1 επί 2, 4 επί 3, 3 επί 1, 3 επί 2, 4 επί 1, 2 επί 4. Άρα ο Άρης θα παίξει, αν παίξει, με ομάδα του τέταρτου γκρουπ στην έδρα του. Ναι. Μας λες. 1 επί 2. Δεν θέλω. Δεν θες. Μάλλον να έρθω σε κάνα 0-2. Να τελειώνουμε. Στην Τούμπα θα είμαι πιο... Μαζεμένος σε βλέπω. 0-2 είναι, ξεκινάει από εκεί το μάτς. Ναι. Έτσι που είναι οι δύο ομάδες τώρα. Άρα, ναι, μόνο πάμε... δεν είμαι δύναμο Μόσχας να γίνει 3-2. Ναι. Λοιπόν, πάω Κάρης, ναι. 99,99% δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ διάβασα την προκήρυξη. Άμα στο site της ΕΠΟ μπορεί να την άλλαξε. Υπάρχει αυτό ότι είναι του πρώτου γκρουπ. Δεν άλλαξε αυτό, πρέπει να έχει αλλάξει από πέρσι. Πέρσι νομίζω ήταν ανάποδα. Ότι έπαιζε στην ο θεωρητικά πιο αδύναμος ήταν γηπεδούχος. Αλλά όχι, αυτό λέει, το βλέπω κι εγώ. 1-2 λέει εδώ πέρα. Άρα 1-2, 3-1. 2-4, 4-1, 3-2. Άρα παίζεις ένα παιχνίδι κυπέλου στην έδρα σου. Ναι, ναι, το λογικό δεν είναι αυτό. Και εσύ παίζεις δύο εκτός, ε. Ναι, αλλά παίζει ο πρώτος, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίξει με τον Παναθηναϊκό, θα παίξει την έδρα του. Στην Τούμπα. Ενώ ο Παναθηναϊκός ή ο Άρης θα παίξει με τον Ηρακλή. Άρης Ηρακλής. Γιατί πάει ανάλογα τα γκρουπ. Γίνεται Άρης, όχι με τον Ηρακλή, με τον Αβάτου θα παίξει. Με τον Άρη Αβάτου θα παίξω. Με τον Ηρακλή θα παίξεις. Όχι.
Δεν παίζει. 2-4 παίζει εντός. Αν παίξει με τον Ηρακλή, θα παίξει Ηρακλής Άρης. Το ζευγάρι 2-3 πώς είναι. 3-2. Άρα θα παίξει τον Ηρακλή. Και 3-1. Ούτε Ηρακλής δεν βολεύει. Άρα θέλουμε ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή για να παίξει Ηρακλής ΠΑΟΚ και Ηρακλής Άρης. Αυτή την κλήρωση θέλουμε. Πολύ έξυπνο είναι Χρήσανδε. Θα παίξει δηλαδή ΠΑΟΚ Άρης, Ηρακλής Άρης και Ηρακλής ΠΑΟΚ. Και θα θέλουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μου στον Ηρακλή για να αποκριθούμε. Θα λάμψει λοιπόν με αυτό το όμιλο, ενώ θα έχει τα δύο μάτς εκτός. Θα περάσω. Θα περάσω, ναι. Θα πάω μέσα στο Καφτατζόγλιο και μέσα στο. Άρα δεν με συμφέρει αυτή η κλήρωση. Την αλλάζουμε. Τι θες, σταμάτα ρε. Ήρθες εδώ και κάνεις διαλύματα και τέτοια. Όχι! Δεν πάμε πουθενά. Τι διάλειμμα θες κι εσύ. Τώρα ήρθατε και μαζί. Super power η μία, super power ο άλλος. Πάω 24 έχουμε τώρα. Όνειρο ζωή σου, ε. Ποιο? Να είσαι μέλος του Πάω 24 τη εκπομπή. Το περιμένουμε να διατελέσει. Εγώ είσαι αντιμένη, θα σπρώμα βρασί κίτρινο. Εσύ με φορέσει κάτι σειρά, εγώ είστε μπλε, α πούμε. Άρα εκπροσωπούμε τα πάντα. Ξεκινάει η κλήρωση. Είναι έτοιμο, ρώτα τον εκτό αέρα. Ρώτα τον, όταν είναι έτοιμη η κλήρωση. Έλα, κλείδωσε λίγο. Αρχίζει η κλήρωση. Κλείδωσε τότε θες. Θέλουμε τον πάρει. Κλείδωσε τι θες, ποιες ομάδες θες. Τώρα που γυρνάει. Τώρα γυμνά. Κάτσε να γυρίσω. Ναι. Κλείδωσε, κλείδωσε. Κάτσε. Τι θέλει. Με αυτά τα δεδομένα έχει δίκιο ο Στέργιος, αφού το γράφει εδώ πέρα να το. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα θέλω. ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα, πιστεύω. Ξεκινάει. Ωραία. Θέλω λοιπόν. Γρήγορα, γρήγορα. Άντε. Ξάνθη. Ναι. Έλα. Απόλλων Πόντου. Ναι. Και. Ηρόδοτο. Όχι, ρε. Παραλίμνη. Και Βόλο. Ταξιδάκι. Αυτά θέλω. Μια χαρά είσαι. Τα κοντινά εδώ, ρε. Είναι. Αφού δεν μπορώ να παίξω. Θα στείλει Παπαδόπουλη, θα πα. Πάω σε εκδρομές, μου αρέσουν, πηγαίνω. Για δουλειά ή για τουρισμό? Εγώ για τουρισμό και επιβλέπω αυτούς που δουλεύουν. Το θες πάρα πολύ σωστά, θεωρώ. Εγώ το λέω πραγματικότητα. Έλα, πάρει, Τελεπίδης, πάρει! Ο Χρήστανθος διάλεξε την Ξάνθη γιατί έχει να βάλει ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στην Καλαμαριά για να παίρνει τα πόδια. Ναι. Και τι άλλο διάλεξε? Και για Βόλο, για Τσίπουρο. Και στο Βόλο για Τσίπουρο, εντάξει. Χαιρετίζω να σας φίλουμε την Βόλο. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μίνι είδηση, αν μπορούμε να πούμε, 18 Μαΐου τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάλι 30.000 κόσμο θα κατεβάσω, ναι. Οι τρεις αγωνιστικές, οι τρεις αγωνιστικές του θεσμού του κυπέλου, ναι. Για τη φάση των ομίλων, στην τέταρτη φάση, ναι. Το προσεχή, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Ωραία. Δεύτερη αγωνιστική. 30 και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Στα γενέθλιά μου. Πότε είναι? 31 Οκτωβρίου. Πολλά. 31 Οκτωβρίου έχεις γενέθλια και... με τον αδερφό μου μαζί. Και τρίτη αγωνιστική. 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου. Ωραία. Ναι. Στην πρώτη αγωνιστική θα ναι. παίξει το πρώτο με το δεύτερο γκρουπ και το τέταρτο με το τρίτο. Άρα είναι, αν είναι πάω Κάρης, θα είναι πάω Κάρης στην Τούμπα. Σωστά. Επιβεβαιώνεται αυτό. Δεν θέλουμε. Στη δεύτερη αγωνιστική το τρίτο με το πρώτο και το δεύτερο με το τέταρτο γκρουπ. Και στην τρίτη αγωνιστική το τρίτο με το δεύτερο γκρουπ και το τέταρτο με το πρώτο. Αυτά όσον αφορά για τις τρεις αγωνιστικές. Και τώρα έχουμε και τοποθέτηση από τον κύριο Γαβριλίδη, τον υπεύθυνο της Επιτροπής Κυπέλλου. Ο οποίος, κάθε χρόνο εκεί. Ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά πως ο θεσμός του κυπέλου φέτος αγκάλιασε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή των υπολείπων ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχει δίκιο σε αυτό. Άνοιξε περισσότερο θεσμός στην επαρχία και ξεκινάει η διαδικασία με τους τέσσερις ομίλους, με τα τέσσερα γκρουπ για τους 8 ομίλους. Και βάζουμε πρώτα, θα πάμε πρώτα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Από κάτω προς τα πάνω δηλαδή. Και να πάμε μετά στο φινάλε στους 8 της Super League που τερμάτισαν στις πρώτες 8 θέσεις την περσινή χρονιά. Άλλη μια ιεράπετρα είναι το ταξίδι. Τέταρτο γκρουπ, Ηρόδοτος, Βόλος. Ο Βόλος είναι ο Νούπουσου Βόλος, Αήτος Πάτων, Νίκη Βόλου. Σωστά, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακός Βόλος από ό,τι βλέπω, γιατί πέρσι Νίκη Βόλου το παίξει στη δόξα δράμας και έφερε σύννεφα στα Εκοβεργέτη από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Άρη Σαββάτου, Ξάνθης. Ομάδα προς την Ξάνθη, Όφη Ιεράπετρας, Απόλλων Παραλιμνίου κοντά στις Σέρες και Θύελλα Καμαρίου από τη Σαντορίνη μέτρα την Άξο. Τώρα σε Σεπτέμβριο όμως να πάμε, Σεπτέμβριο. Εκεί. Μην πάμε το Δεκέμβριο γιατί
Εκεί θα είμαστε δύσκολα. Το πρώτο μπαλάκι, το οποίο θα βγει τώρα από το τέταρτο για τον πρώτο όμιλο, οπότε όπως γίνεται κατανοητό, δεν υπάρχει περιορισμός ότι θα μπουν στους ομίλους ομάδες στον Βορρά ή από τον Νότο για να μην έχουν μέσα να κάνουν. Η Θύελλα Καμαρίου είναι η πρώτη ομάδα που βγαίνει. Έλα ρε. Το ταξίδι που όλοι θέλουν να κάνουν. Και βγήκε και με πολύ χαμόγελο κιόλας. Εντάξει, νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μόνο βγάλει δεύτερο και πρώτο γκρουπ. Πρώτη αγωνιστική. Έτσι, δυναμικότητας, εκεί που είναι η ομάδα της Super League. Έτσι, έχουμε συνηθίσει να δίνουμε το παρόν. Θα είναι ηρωνία. Και να ενημερώνουμε κυρίως από τις φάσεις των 16 και μετά. Τώρα έχουμε 32 μπαλάκια να περιμένουν να βγουν. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Βόλος, στο δεύτερο όμιλο. Με τη Θύελλα θα πάει Δεκέμβριο, στην Άξο. Η Θύελλα θα παίξει δύο παιχνίδια στην έδρα της, ένα την επόμενη εβδομάδα και ένα την τρίτη αγωνιστική, 4-5-6 Δεκεμβρίου. Ναι. Έτσι. Ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ομάδα της Θεσσαλονίκης στο τέταρτο γκρουπ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι στα τρία γκρουπ, τα πρώτα. Ιερά Πέτρα, δηλαδή. Ωραίο. Την δεν έχω ταξίδια ως Άρης σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουνε, αν πάξουν κάποιους από αυτούς. Ως Άρης δεν έχω φίλε, οπότε που δεν πάω η Ιεράπετρα... Αίτος Πάτων. Μιλάμε για τον τέταρτο όμιλο. Μακριά, Αίτος Πάτων, καλή. Εκεί παρασκευή. Δηλαδή... Φαβορή για να ανέβει. Στο Ελπάσο έδρα, άρα στην Αθήνα. Στην έδρα του Αίτος Πάτων χρήσανται όπως θυμάσαι προμηνών. Ο Άρης είχε κερδίσει το πρωτάθλημα το κάτω. Με γκολ του Καλίδη. Κερδίζοντας τον Εργοτέλη. Έτσι. Σε αυτή το οποίο επίσης κρίθηκε στην παράταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά κινητά τα οποία δεν είναι απεινοποιημένα κοντά στη διαδικασία. Άρη Σαββάτου. Στον πέμπτο όμιλο. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω αν υπάρχει πρόσωπος και του Παζιάννα, και ο Βασίλης πάντως είναι εδώ, ο κ. Μπίρδας από τον ΠΑΟΚ. Από οι δικηγόροι δηλαδή, σου λέει πού να κατεβαίνουμε, πάνε στην δικηγόρους κάτω. Ο κ. Μπίρδας μάλιστα συνηθίζεται να είναι παρόν στις διαδικές των πληρώσεων μέχρι πολύ πιθανά ακόμα και τους ημιτελικούς. Από όλο παρολυμίο και μόνο από τις Σέρες. Κάθε φορά που χωριό με... είναι από την Κύπρο. Χωριό με τριψήφιο αριθμό κατοίκων. Ναι, να πάμε. Πήγαμε σε τόσα. Να πάμε και σε αυτό. Άκου, δεν πάμε εμείς. Έρχεται, άμα θα έρθει. Ρεκόρ εισιτηρίων θα κάνουμε σε αυτό το μάτς πάντως. Έμεινε η Νίκη Βόλου και ο Ιδωτός. Όπου πάει η Νίκη Βόλου. Ναι. Στον 7ο όμιλο. Και ο Ιδωτός στον 8ο. Πάμε τώρα στο τρίτο γκρουπ. 31 Οκτωβρίου με μία από αυτές τις ομάδες του Βικελίδης πιστεύω. Πότε είναι? Εδώ που έχουμε τον Απόλλο Πόντου και τον Ηρακλή. Πότε τώρα, στον τρίτο γκρουπ. Τώρα θα αρχίσουμε, θα μαθαίνουμε αντιπάλους σιγά σιγά. Για Ηρακλή και Απόλλωνα. Όπως πάντως ανέφερε νωρίτερα για το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να υπάρχει για τη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, ανάλογη λογική μπορεί να γίνει και ένα ενδεχόμενο Ολυμπιακός Πανιακός να γίνει στη Γύρωση Καρασκάκης. Μπορεί να γίνει και ΠΑΟΚ Άρης, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Ηρακλής Άρης. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κλήρωση. Ναι, ναι. Πολύ ακραίο ρε εσύ τώρα. Πώς θα συμβεί όλο αυτό, ρε. Πώς θα συμβεί. Όχι. Θα είναι ένας από καθένα, γιατί κλήρωση είναι. Όχι. Δεν είναι ορισμός. Έτσι. Δύσκολο να συμβεί. Είναι κλήρωση. Καλά, εντάξει. Έχει μία στις 8, πώς έχει, μία στις 7. Θα περάσεις δύσκολα. Πού? Σε όλα αυτά. Διπλό στο Τζόκλιο. Ναι, ναι, ναι. Διπλό και στο Τζόκλιο. Ναι. Ηρακλής. Καλημέρα. Ηρακλής. Πρώτο όμιλο. Με Θύελλα Καμαρίου. Πάει στα Σαντορίνη. Όχι, δεν πάει. Πάει. Πάει στα Σαντορίνη. Στην Άξο. Στην Άξο, ναι. Πω, Βασλαμί. Πού είναι? Έγινε και στην Άξο. Σεπτέμβριο πας! Κοροϊδεύεις! Πρώτο μάτς! Έχω φύγει. Έχω φύγει. Θύελλα Καμαρίου βέβαια. Παιχνίδι πολύ πολύ κρίσιμο, πρέπει να το καλύψει αυτό ένας τραγικός. Στον τρίτο όμιλο Κισαμικός. Κισαμικός. Άρα πάει στο βουλίο. Στον τρίτο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο. Επί ταχύνη κάπου στην ομικασία της κλίδας είναι ο Ρογοτέλης. Ναι, έχουν κουβίλες οι άνθρωποι. Ο Ρογοτέλης δηλαδή μαζί με τον Αίτητο, ο Κισαμικός μαζί με τον Όφη Ιεράπετρας.
περιέργως, δηλαδή δύο ομάδες από την Κρήτη μαζί, όπως και δύο ομάδες από τις Πολυάρισσα και ο Βόλος. Στον πέμπτο όμιλο η Παναχαϊκή. Και τώρα ξαφνιάζεται και ο κύριος Γαβιλίδης που λέει στον τρίτο όμιλο είναι δύο ομάδες της Κρήτης. Που να μπει και ο Όφη δηλαδή εκεί. Τα Τρίκαλα μαζί με τον Απόλλων Παραλυμνίου στον έκτο όμιλο. Χρήσατε Όφη εναντίον Όφη, ε. Ο ένας με ήττο και ο άλλος με γιώτα. Η Κασιόπη δηλαδή. Τέρα των παιδιών. Μαζί με την Ιτιβόλου. Και στον 8ο όμιλο που είναι ο Ηρόδοτος. Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου, δηλαδή Καλαμαριά. Ωραία. Και πάμε τώρα στις ομάδες Super League. Έλα, πάει, στο, πάει στον Ηρόδοτο δηλαδή, ο Απόλλωνας. Ταξίδι στην Κρήτη, ο Παναγιώτης. Πρέπει να παίξει στην Κρήτη. Πω, πληρώνει έξοδα. Και ο Ηρακλής στην Άξο, αεροπλάνα αυτά. Με έλα. Πλοίο θα τους στείλει. Έλα, εδώ είσαι, περίμενε. Έλα. Πρόσεξε να δεις, ο Ηρακλής είπε και τις δικές του ενστάσεις παράγοντα όπως θέλει να πάρει κανείς τη διαδικασία της κλήρωσης στην προηγούμενη φάση. Για τον λόγο ότι ήταν άτυχος και πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό για το παιχνίδι που χρειάστηκε να δώσει στην Αθήνα. Πόσο μάλλον θα πρέπει να πάει στην Καραβάκη. Καλός καιρός είναι, Σεπτέμβριο χρήσατε, σε λίγες μέρες δηλαδή, απόλαυση. Πάμε τώρα για τις ομάδες της Σούπερ και το δεύτερο γκρουπ. Πάς για ένα Λεβαδιακό, Παναθηναϊκός, ΑΕΛ, Λαμία, Απόλλων Πύλης, Όφη και Άρης. Στον πρώτο όμιλο. Άρης. Τι λες, καλά. Ανοίγει το πρώτο χαρτάκι. Ελά, δεν θέλω. Α, το άλλαξα, το άλλαξαμε τώρα. Α, Γιάννενα. Γιάννενα, πας δηλαδή. Άρα παίζει και... Δεύτερος όμιλος. Και Γιάννεν, όχι, Ηρακλής Γιάννενα παίζει το Δεκέμβριο. Η Λαμία, άλλη μια ομάδα από την Θεσσαλία, ουσιαστικά και την Περαία Ελλάδα. Λαμία, Πόλων Άρης και Βόλο. Στον τρίτο όμιλο. Έχισε τον Βόλο. Αν τύχουν δύο όχι εδώ, ο Πανεκός. Πανεκός με τον Ιεράμετρα και τον Ιεράμετρα. Ω, Κρήτη, ταξίδια, πληρώνει αλαφούς. Πέρσι δεν είχε παίξει πάνω Ξαμικό σε Παναθηναϊκό. Ναι, πρόπες, πέρσι. Δεν το έπαιξε. Στον τέταρτο Άρης με τον Εργοθέλη, με ήττο Σπάτων. Μας αρέσει. Άρης, ήττο Σπάτων, παίζω. Και Εργοτέλης Άρης, Καπρίδης. Και ήττο Σπάτων. Ο Λεβαδιακός ήταν το γκρουπ. Άρα παίζω. Λεβαδιακός που είναι, περίμενε. Ο Άρης παίζει. Απόλλωνος μείνει στον έκτο γκρουπ. Δεύτερη αγωνιστική, Άρης, ήττο Σπάτων. Και τρίτη αγωνιστική, Δεκέμβριο. Όχι, μα δίνει την Κέρκυρα και την Βόλου. Και τρίτη αγωνιστική παίζει Εργοτέλης Άρης. Και μένει να δούμε ποιο θα είναι, ποιο θα είναι η άλλη ομάδα. Η Λάρισα, τον Απόλλων Πόντου και τον Ηρόδοτο. Και η ώρα του πρώτου γκρουπ. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Ανθέρα Τρίπολης, Ξάνθη, Πανιώνες και Πανιώνες. Να πας ένα Ηρακλής ΠΑΟΚ, φίλε, στο Καφτατζόγκο. Ο Άρης, ο οποίος είναι στον τέταρτο όμιλο, ο Ηρακλής είναι στον πρώτο, από στον όγδοο όμιλο. Παραλαμβάνω, 18 Μαΐου, ο τελικός στο Ολυμπιακό Άρης. Ή ένα Ολυμπιακός Άρης να πάω να τους πάρω το κύπελο, να είναι ξεκούραστη, να πάνε πάνω το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Γιατί τώρα θα πάω κανονικά. Ο Άρης, ο οποίος είχε εντός έδρας παιχνίδι, μόνο αυτό τη δεύτερη αγωνιστική με τον αίτητο Στάτον. Που θα χάσει ο αίτητος. Τρίτη αγωνιστική στον Εργοτέλη. Ο αίτητος έχει σούλη. Δηλαδή, έχει σούλη. Με σούλη Παπαδόπουλο δηλαδή. Ωραία. Ο Εργοτέλης έχει καπνίδι. Ναι. Ο κ. Γαβριλίδης ανοίγει το πρώτο μπαλάκι. Αντεργούν στο πρώτο. Υποθύμησε, δεν θέλει να το πει. Ατρόμητος. Ατρόμητος. Άρα παίζει Ηρακλής Ατρόμητος. Και Ηρακλής Γιάννενα. Έχει δύο πολύ ωραία παιχνίδια ο Ηρακλής με δύο καλές ομάδες από τη Super League. Η ΑΕΚ στο δεύτερο όμιλο. Με τη Λαμία, τον Απόλλων Άρης και τον Βόλο. Ναι. Τρίτος όμιλος. Έχει και Παναθηναϊκό τρίτος. Πλησιάζει ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Το ΠΑΟΚ κάτι έρχεται. Πανετολικός. Οπότε πανετολικός Παναθηναϊκός. Πλησιάζει το ΠΑΟΚ Άρης. Μην το μιλάς, βρε άνθρωπε. Έρχεται το ΠΑΟΚ Άρης, έρχεται. Τώρα είναι ο Άρης. Το χαλαρό παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή τα λέω σήμερα. Έλα! Πότε είναι? 27 τώρα, Σεπτεμβρίου. Πριν το Χαριλάου θα είναι. Πέμπτο. Χρήσατε αντιγιάρι. Να το πούμε ότι στις 3.30 ώρα στη σύσκεψη του Παγίδη θα οριστικοποιηθεί η μέρα και ώρα διεξαγωγής του συγκεκριμένου παιχνιδιού έκτος όμιλος Αστέρας Τρίπολης.
Ερχόμαστε. Στον έβδομο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Οκτώβριος που λέγαμε 7η αγωνιστική, θα λέει και το κύπελο. Περίμενε, περίμενε. Ο 8ος Πανιόνιος είπαμε. Άρα τελείωσαν. Πάμε λοιπόν να πούμε αναλυτικά τους τίτλους. Ατρόμητος, Παγιάννη, Ακλής, Πιέλα. ΑΕΚ, Λαμία, Απόλλων, Λάρισσας, Βόλος, στον δεύτερο. Τρίτος όμιλος, Τελικός, Παναθηναϊκός, Κυσαμικός και Όφη, Ράπιτρας. Τέταρτος όμιλος, ΠΑΟ, Άρης, με το παιχνίδι που την πρώτη αγωνιστική, Εργοτέλης και Αίγυπτος. Πέμπτος όμιλος, Ολυμπιακός, Λεβαδιακός, Παναχαϊκή και Άρης Σαββάτου. Έκτος όμιλος, Αστέρα Τρίπολης, Απόλλων Τρίπολης, Τρίκαλης, Απόλλων Παραλυμνίου. Έβδομος όμιλος, Ξάνθη, Όφη και Έργο και Λίκη Βόλου. Και όγδος όμιλος, Πανιούνιος, Λάρισα, Απόλλων Πόρτου και Ηρόδοτος. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία της κλήρωσης. Πρώτη αγωνιστική 26-27 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική 4-5-6 Δεκεμβρίου. Θα δούμε αν και κατά πόσο θα υπάρχει διάθεση τοποθέτησης από εκπροσώπους των δύο ομάδων, πόσο δε και από τον κύριο Μπίλα που είναι σίγουρα εδώ και από τον Άρη Χρήσαν θα ήθελε ότι είναι. Δεν ξέρω, το κύριος, περίμενα στον πω, ο νομικός είναι. Ο κύριος. Λουκουρέζος. Όχι ρε, ποιος Λουκουρέζος. Θα στον πω παρή μισό λεπτό. Τον έχασα, πού είναι. Τι έχουμε ραντεβού, λέει, ποιος έχει. Υπάρχει και ραντεβού σήμερα και το πολύ αύριο θα έχουμε... Ο κύριος Μπιλίρης, Παναγιώτης Μπιλίρης. Ο κύριος Μπιλίρης. Μπιλίρης. Ναι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε τώρα με τις δηλώσεις προσώπων των ομάδων εδώ. Ωραία, μας ενδιαφέρει. Πάω Κάρι Ηρακλής. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε και τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον μετά το ΠΑΟ Κάρις που έβγαλε η κληροτίδα, που φέρθηκε σαν την άλλη λέξη που μπερδεύουν κάποιοι. Φαγώθηκε. Τέσσερα μηνύματα έχω. ΠΑΟ Κάρις, 25, 26, 27. Το περίμενες πώς και πώς. Το ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Θα έρθεις. Τι? Θα έρθεις. Αν μου έχει την υποδοχή. Φυσικά, θα σου έχουμε και ειδική θέση. Τελευταία φορά μου είχατε. Είχαν έρθει δύο από μία, ένα από τη μία, ένα από την άλλη και μου λέγανε διάφορα. Τώρα θα είμαι εγώ, ρε. Τι? Θα είμαι εγώ δίπλα σου, με κόλκα θα έρθω. Ωραία. Σωστούτε θα με. Για να εκνευρίζω τους πάντες. 25, 26, 27. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον να δω πώς τα ραδιόφωνα θα υποδεχτούν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ έλεγα 21 Οκτωβρίου θα φτάσουν σε κάτι ραδιόφωνα να πλακώνονται. Σκέψου λίγο τι εβδομάδα έχουμε μπροστά μας. Πες μου λίγο, τι έχετε πριν και μετά. Έχουμε τώρα την Κυριακή. Έχουμε Chelsea, Πέμπτη, Κυριακή, ΑΕΚ, μεσοβδόμαδα μαζί και Κυριακή Ολυμπιακό. Κυριακή Ολυμπιακό και μετά την Κυριακή του Ολυμπιακού παίζει ΠΑΟ Κάρις. Πριν την Κυριακή του Ολυμπιακού παίζει. Πριν το ΠΑΟ Ολυμπιακός παίζει ΠΑΟ Κάρις. Χρυσάνθε, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Να κάνει rotation. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Να ρε, κοίτα. Και μπορείς να το χωρίζεις νομίζω, Χρυσάνθε. Εδώ παίζω με ΑΕΚ.